δεν είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι εφτά, είναι ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά πανάθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Κι αν είναι η μοίρα μου σα καθεμένη, δε φταίει ο κόσμος, ούτε κι εγώ. Άλλο ένα έμεινε. Ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει. Θαύμα, ούτε χθες δεν ήταν έτσι. Δεν είμαστε καλά. Μη χειρότερα. Έλα, Παναγία μου. Ποιος κερατάς μου κάνει πλάκα? Άμα έρθω κοντά και σε τσακώσω, θα σου πω εγώ. Αντί να φθαδιάζεις, δούλα, τελείωνε με τη σκάλα. Έχεις να στρώσεις και το κόκκινο χαλί. Μάλιστα, μεγαλειοτάτη. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ξύπνα, ανέστητε. Ξύπνα. Έλα. Ξύπνα, θα πάθω τίποτα και δεν θα το πάρεις είδηση. Τι είναι, τι έκανα πάλι? Τι να κάνεις, μωρέ, σαν πως μπορείς να κάνεις τίποτα. Φέρ' μου ένα ποτήρι νερό. Νερό, μάλιστα. Μισό-μισό ή από τη βρύση. Όπως να είναι. Αχ, Θεέ μου, τι εφιάλτης ήταν αυτός. Τη Σούλα. Πάρω τη Σούλα τηλέφωνο. Παναγία. Μου πήγαινε το στέμα. Και ο θρόνος, δεν λέω. Αλλά στη μούρη μου είναι λίγο γερασμένη. Τη σκάλα την ξανασφουγγάρισες? Όχι, καλά σου λέω, πετάχτηκα όρθια. Μουσική μας τον ιδρώτα. Άντε βρε Διονυσία και μετάραξες. Τόσα χρόνια είμαστε φιλενάδες. Τίποτα δεν έχεις μάθει πια? Ναι, ξέρω τι. Εγώ για κακό το ένιωσα. Η σκάλα είναι επιτυχία. Τα βασιλικά ρούχα, κοινωνική άνοδος. Και η πράσινη μπογιά? Το χρώμα του χρήματος. Πλούτη, Διονυσία μου. Πλούτη και αυθονία. Καλά, για την άλλη φορά που είδα όμως ότι κολύμπαγα στα σκατά, τα ίδια μου είπες. Δηλαδή, ό,τι δω εγώ σε χρήμα μεταφράζεται. Τι να σου πω. Εγώ τα σημάδια εξηγώ. Καλά, πώς συντεριάζουν τα σκατά με τα βασιλικά ρούχα, δεν καταλαβαίνω. Θα τα βάλεις εσύ με τον ονειροκρίτη τώρα. Αυτό να μου πεις. Αχ, Βρεσούλα. Εγώ τη μοίρα μου την ξέρω. Τα προσφυγικά της κοκκινιάς, τα ταμπούρια. Για άλλα πράγματα ήμουν εγώ. Αλλά σώψετε η μαύρη μου η μοίρα. Τι γκρινιάζεις, καλέ. Βγάζω δόντια. Μια χαρά βολεμένης. Με τον άντρα σου, το σπιτάκι σου, με τις κόρες σου. Την κόρη μου, εγώ μία κόρη έχω. Μαμά, όσο και να χτυπιέσαι, εγώ το Βασίλη θα τον πάρω. Αχ, 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 με το μανάβι. Με το μανάβι. Δες το κι αλλιώς, βρε κοκόνα μου, τουλάχιστον δεν θα πεινάσουν. Σκάτσε, να, να, στρεμμένει κι άλλο το στο. Κακούργα, κακούργα, θα με στείλεις πριν την ώρα μου. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Μια χαρά είναι πάντως η Στέλλα. Πήραν και το δίπλα μαγαζί που άδειασε
και θα κάνουν μίνι μάρκετ. Μίνι. Ωραία προκοπή, μίνι. Δηλαδή μικρό. Εσύ που το έμαθες? Την είδα τυχαία στο δρόμο. Ναι, σου είπε τίποτα άλλο? Όχι, λίγο μιλήσαμε. Δε σε ρώτησε. Τι πράγμα? Έλα βρε σούλα, δεν μου έχεις βγάλει την Παναγία. Δεν σε ρώτησε για μένα. Θα σε στενοχωρήσω, αλλά όχι. Κάνε παιδιά, να δεις καλό. Ούτε που τη νοιάζει αν ζωή αν τα τίναξα. Όλες μου οι ελπίδες είναι στην Άννα. Φρούδες, Διονυσία μου. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά φρούδες. Ε, έτσι είναι ο έρωτας. Δεν κοιτάει χρόνια και τσέπη. Συγγνώμη που άργησα, αλλά χάλασε το αμάξι. Δεν πειράζει. Ε, πώς. Δεν είστε υποχρεωμένοι να περιμένετε. Ασφαλώς και ήμουν. Μόνο που θα το άφηνα το παιδί. Άλλωστε είναι από τους αγαπημένους μαθητές. Ναι. Πολύ ήσυχος και πάντα διαβασμένος. Να τον χαίρεστε. Ευχαριστώ. Θα τους το πω. Σε ποιους? Στους γονείς του. Α, δεν είναι δικό σας? Όχι βέβαια, θείος του είναι. Κι εγώ σας βλέπω που έρχεστε συχνά και... απλά δουλεύουν και δύο και λέω από το να πίνω καφεδάκι όλη τη μέρα δεν πάω να τον πάρω. Λοιπόν, σας τον παραδίδω. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας. Γεια. Αντωνάκη, ή τώρα ή ποτέ. Έλα εδώ. Μπες μέσα. Έχω αμάσους, ε. Ανά! Έχουμε συστηθεί. Ήταν εύκολο. Μου το είπε ο μικρός. Βέβαια. Ήθελα να σου πω κάτι. Αλλιώς θα το μετανιώνω για όλη μου τη ζωή. Αν είναι να υποφέρεις έτσι, πες το. Να, σου είπα ένα ψεματάκι πριν. Α, είναι δικό σου το παιδί τελικά? Όχι βέβαια. Αυτό θα ήταν χοντρό. Τότε? Να, μπορούσε να έρθει η μάνα του σήμερα να τον πάρει. Αλλά εγώ δεν την άφησα. Γιατί? Γιατί... ήθελα να σε δω μόνη σου. Να έχουν φύγει όλοι από το σχολείο. Αυτά είναι δύο ψέματα, Αντώνη. Πού ξέρεις το όνομά μου? Αφού δεν στο είπα. Ρώτησα το μικρό. Από τότε που βγήκε στη σύνταξη, αντί να σε δει και λίγο το σπίτι σου, μου γυρνάς όλη μέρα στα καφενεία. Θα το πάθω εγώ το έλκος με σένα. Κάτι με αυτά που φτιάχνεις, κάτι η γκρίνια σου. Τα πόμολα ξεκαρβαλώσανε. Οι πόρτες φουσκώσανε. Οι τύχοι μαδάνε. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Στο τραπέζι πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Θα τα λέγαμε στον καναπέ, αλλά έχει βουλιάξει από τις ξάπλες που ρίχνεις. Ωραία, τι πάθαμε βραδιάτικα. Αύριο μεθαύριο η κόρη μας παντρεύεται. Εδώ θα υποδεχτούμε τα συμπεθέρια. Ναι. Βρήκαμε το γαμπρό, μείναμε στα μερεμέτια. Αν είναι έξυπνη και καπάτσα, θα τον βρει και γρήγορα. Και θα έχει χρήμα με ουρά να ξεκολλήσει από τη μιζέρια. Πώς τον θες? Εφοπλιστή, εργοστασιάρχη. Κορόιδευε. Εγώ το κορίτσι μου δεν το χαλαλίζω σε κανένα σαν τα μούτρα σου. Α, για να σου πω κύρα Διονυσία, το παράκανες. Τι έχουνε τα μούτρα μου δηλαδή? Ρε, αυτό λέω εγώ, άλλα λέω εγώ και άλλα κατάλαβες. Εσύ δεν μιλάς. Για σένα μιλάω, Άννα. Ε. Τι έχεις, κοπελάρα μου? Άρρωστη είσαι, μπουκιά δεν έφαγες? Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Φάε λίγο. Έχει και βιταμίνη σε. Πάπια πορτοκάλι είναι, δε σ' αρέσει? Όχι, όχι, μ' αρέσει. Ναι, τολμάει κανένας να πει την αλήθεια εδώ μέσα? Τι με ρώτησες? Κάτι σκεφτόμουν και... Η μάνα σου σε πάντρεψε κιόλας. Με ρεασμάθηνε και ήξερα εγώ. Τι λέτε τώρα? Αν δεν βρεις, λέει, πλούσιο γαμπρό, θα σε αποκυρώσει σαν τη Στελίτσα. Μινά, είμαι Τσιγκλάς και θα μας ακούσουν μέχρι την ηχθιόσκαλα. Μην τσακωθείτε τώρα. Έχω καιρό για παντρίες. Μόλις που διορίστηκα. Πρόσεξε, κακομήρα μου. Μην τα μπλέξεις με κάνα δασκαλάκο, κάηκες. Γιατί? Άσχημη είναι η δάσκαλη. Για δες τον άγγελο της Σταυρούλας. Σίγουρος μισθός και τρεις μήνες το χρόνο κάθονται. Βρε ασυκτήρι, Μινά. Πόνου σου είναι στις ξάπλες. Γεια. Yeah.
Καλή και άξια η κυρία Διονυσία, αλλά άμα την έπιανε το ανάποδό της, δεν μπορούσε να κρατήσει το στόμα της κλειστό. Μωρέ, είχε παιδευτεί πολύ καημένη στη ζωή της. Και ήθελε ό,τι δεν χάρη και αυτή να το χάρουν τουλάχιστον οι κόρες της. Ο κρυφός καημός της ήταν να μπει στα μεγάλα σαλόνια, αλλά όπως έλεγε και η ίδια, δεν της το χρώσταγε ρουφιάνα η ζωή. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε κι άλλη είναι, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη είναι. Γεια σου μαέστρο. Τι καλό θα φτιάξεις σήμερα? Λαχανοντολμάδες. Μπα. Πώς και έτσι. Τους λυπήθηκε ο προκομμένος μου και είπα να μην του χαλάσω το χατήρι. Καλά κάνεις. Κύριε Αντρέα, όχι επειδή μιλάμε νομίζω ότι δεν βλέπω. Βγάλει το ξύγκι από μέσα. Με προσβάλλεις τώρα, τέτοιος που είσαι, καλά κάνω. Βγάλει το ξύγκι. Άμα θες να ψωνίσεις κρέατα, να πας να πάρεις από το κολονάκι που τα έχουν και σε μπουτίκ. Αργό νομίζεις. Ποιος σε κρατάει? Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ που τόσα χρόνια ψωνίζω από τα βρωμοκρέατά σου γιατί σε λυπάμαι. Να μην ξαναψωνίσεις. Καλέ, σταματήστε. Τι πάθατε τώρα? Αν με ξαναδείς, γράψε μου. Παλιό χασάπακλα. Ούτε απ' έξω να μην ξαναπεράσεις. Ψωνάρα, ψωνάρα. Σεισμός. Τελείωσε από εδώ και πέρα. Ούτε καλημέρα δεν θα λέω σε κανέναν. Τι έγινε πάλι και μου κόψες τα ύπατα? Που θα μου βγάλει εμένα γλώσσα ο Τζοπάνης. Ποιος Τζοπάνης? Ο φίλος ο Χασάπης. Πάλι τσακωθήκατε. Κομμένες οι επαφές, θα ακούς. Και στο καφενείο δεν θα ξαναπας. Και που τους μιλάμε, αξία τους δίνουμε. Δηλαδή, δεν πήρα σχήμα. Να τον τρίψεις τη μούρη του που θα με ειρωνευτεί εμένα ο Χασάπης. Μια φορά λαχτάρισα κι εγώ λαχανοντολμάδες. Ρε κυλιόδουλε, άνθρωπε, με ξεφτέλησε σου λέω, και εσύ το στομάχι σου σκέφτεσαι. Δεν μπορεί, κάτι θα του πες κι εσύ. Ο Ανδρέας είναι αρνή. Άμα είναι αρνή, είναι μπει στο ψυγείο με τους ομοίους του. Αλλά δεν αντέχει τη βρώμα. Τι σου είπε δηλαδή? Ψωνάρα με είπε και το φώναζε δυνατά να το ακούσει όλη η γειτονιά. Σιγά τη βρισιά. Μπα, αυτό έχεις να πεις? Αντί να πας να τον αρπάξω από το γιακά που βρίζει την γυναίκα σου. Άσε μας ρε Διονυσία. Στο έχω πει 100 φορές, με το ύφος που τους μιλάς, όλοι σε παραξηγούνε. Χεσμένους τους έχω. Ήθελέστα και παθέστα. Βέβαια, ο γύφτος τη γενιά του θα υποστηρίξει. Καλά, εγώ ήμουν τυφλή. Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει που πάω να μπλέξω. Γιατί, κυρά Διονυσία, έχεις παράπονα από μένα? Ό,τι ήθελες δεν σου το πήρα. Μέχρι και αυτό το τέτοιο που κόβεις δαντέλες στα αγγούρια σου πήρα. Σου χάλασα εγώ ποτέ χατήρι. Βρε αυτά που ήθελα εγώ, ούτε στον ύπνο σου δεν τα ονειρεύτηκες. Αλλά τι φταίς εσύ που γεννήθηκες στα ταμπούρια. Μωρέ, καλά σε είπε ψωνάρα ο Ανδρέας. Γεια στο στόμα του. Πεινά, τι ήταν αυτό που ξεστόμησες? Αφού με τσιγκλάς. Κακομοίρη μου, αν δεν μου ζητήσω να της το συγγνώμη, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Μακάρι, να ηρεμήσει και λίγο το κεφαλάκι μου. Άκουσε, σου μιλάω, μηνά. Ένα αστείο έκανα, βρε παιδάκι μου, μην αρπάζεσαι. Πρόσεχε, για θα με δεις έτσι που δεν με έχεις ξαναδεί. Ωχ, πάλι νηστικός θα μείνω απόψε. Αλήθεια, εσύ τι ακριβώς κάνεις, εκτός από το να παίρνεις τον ανιψιό σου από το σχολείο? Δεν έχω κάτι σταθερό. Ψάχνω με αυτό το γύρο. Έχεις σπουδάσει κάτι? Ναι, βέβαια. Έχω πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανολόγου, αλλά ξέρεις τώρα, για να μην το τρώει σκόνη, το έχω κρεμάσει και το βλέπω. Και πώς ζεις? Σε συντηρούν οι δικοί σου? Όχι, δουλεύω. Περιστασιακά βέβαια, στα δικαστήρια. Κλητήρα. Μπορείς να το πεις και έτσι. Τώρα όμως τέλειωμα αυτά, να σου πω. Σου έχω πει ότι
Μ' αρέσεις πολύ, 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 πολύ. Τουλάχιστον 10 φορές από την ώρα που ήρθαμε. Τι λοιπόν? Λοιπόν, τι? Να ελπίζω ότι θα σε ξαναδώ. Να μην το ελπίζεις. Να είσαι σίγουρος. Και εμένα μ' αρέσεις πολύ. Κατάλαβες, κυρία. Πήγε βόλτα και εγώ έβραζα στο ζουμί μου. Που είναι και γιατί αργεί. Ας με έπαιρνε στο κινητό, ρε μαμά. Βρε, δεν πήγαινε μέσα, μην τα βάλω μαζί σου. Σταμάτα κι εσύ. Έχεις νεύρα και τα βάζεις με τη μικρή. Δεν έκανε δάκι κανένα έγκλημα. Βιβλία έψαχνε. Γιατί έχει νεύρα, μαμά? Τσακώθηκε με τον πατέρα σου. Ναι, και. Του κήρυξε εμπάρκο. Γιατί τόσο πολύ? Την είπε ψωνάρα. Σούλα! Ρωτάει το κορίτσι, να μην του πω. Και πού είναι ο μπαμπάς τώρα? Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Αχ, ευτυχώς που δεν ξέρεις, γιατί θα είχε ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος. Βλέπετε ο Μινάς το έχει δίπορτο. Όταν τα βρίσκει εδώ σκούρα, τρέχει για συμπαράσταση στη Στέλλα. Από το πρωί με έχει αφήσει νηστικό η Μέγερα. Αχ, ρε μπαμπά μου, αφού την ξέρεις, πρόσεχε τι λες. Μου ξέφυγε. Να σου βάλω κι άλλο. Να περισσέψεις και για τον άντρα σου, μην το φάει όλο μουσαφύρης. Έχει μπόλικο. Και δεν είσαι μουσαφύρης, μην το ξαναπείς αυτό. Αχ, βρε Στέλλα μου, μου λείπεται πολύ. Δεν κάνεις κι εσύ μια προσπάθεια για να... Μπαμπά, όταν αλλάξει μυαλά η μαμά, τότε θα αλλάξω στάση κι εγώ. Ναι, κατάλαβα. Με αυτό τον καημό θα πάω. Δεν θέλω να σε στεναχωρώ. Αλλά προτιμώ να τα έχω καλά με τον άντρα μου παρά να κάνω το χατήρι της Διονυσίας. Και το δικό μου το χατήρι, εμένα δεν με σκέφτεσαι. Καλά, θα την κάνω την προσπάθεια. Αλλά αν ξαναρχίσει τα δικά της, ούτε στην κηδεία της δεν θα έρθω. Άντε τρώγε, θα κρυώσει. Μη χειρότερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κοιτάς? Το πατέρα σου. Τι κάνει? Ασβεστώνει την αυλή. Ο μπαμπάς. Και ο Άγιος Φαβέρα θέλει. Αφού τον αγαπάς, γιατί τον μαλώνεις? Γιατί ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρει τι λέει. Πώς ήταν όταν γνωριστήκατε? 30 χρόνια νεότερος. Όχι, εννοώ πως ένιωσες εκείνη τη στιγμή. Έλα τώρα σαν κλαμάρας, τι ρωτάς πρωινιάτικα? Τίποτα έτσι. Για κοίτα με στα μάτια. Όχι, μωρέ μαμά, λες και είμαι μωρό. Μου κρύβεις τίποτα? Τι λες τώρα? Πώς, ξέρω εγώ τι λέω. Σε βλέπω. Σε αφηρημένη, λες βλακίες, δεν έχεις όρεξη. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, μη μου ανάψει καμιά φωτιά. Προσέχω. Πάω να ετοιμαστώ, θα αργήσω. Δεν θα πάρεις πρωινό? Θα πάρω κάτι από το κηλικείο. Ώρες είναι. Βοήθα, Παναγία μου. Δεν θα αντέξω δεύτερο χτύπημα. Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζεις σαχαρή. Να είναι όπως η ζωή μου, η πικρή και αχαρή. Φτιάξε μου ένα καφέ, σκέτο δηλητήριο. Να είναι όπως της ψυχής μου, το πικρό μαρτύριο. Θα μαρτυρήσει την ώρα και τη στιγμή, έτσι και ανακαλύψει τη χουνέρι της, ετοιμάζει μικρή. Γιατί ένα θα σας πω, ο βασίλης της Στέλλας είναι άγιος μπροστά σε αυτόν που θα της φέρει ετούτη. Κι ας μην τον χώνεψε ποτέ της. Λοιπόν, μαμά, πώς σου φάνηκε? Τι να μου φανεί, βλαχόφατσα, που ήρθε να συζητήσει με χαλαρές κάλτσες.
Τις κάλτσες του κοίταγες. Αμέ, από τις λεπτομέρειες φαίνεται ο άνθρωπος. Μη σχολιάσω το φύκο και τα νεσκομμένα μανίκια, λες και ήρθε να μας δίνει. Όλα χαναγορίτης. Είναι απλός, γι' αυτό μ' αρέσει. Ναι, μάνε, δεν σε έστειλε εγώ στο μπαλέτο. Για να μου χορεύει η Μπέ και ο Κωνσταμπουζού και με το Λαουτζίκο. Τι πήγες και θυμήθηκες τώρα. Το μπαλέτο το σταμάτησα στα 15 μου. Γιατί είσαι πεισματάρα και θα σε περάσει το δικό σου. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα σου περάσει. Εγώ στον αλίμονο δεν σε δίνω. Και μόνο που επίθετο απορρίπτεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθα να συμπληρώσω με νερό τον ασβέστη. Έχει, βρίσκει την αυλή. Ναι, αλλά ασβέστωσα γύρω-γύρω και δεν θέλω να βρέξω. Ναι, πρόσεξε, μη λερώσεις εδώ μέσα. Εντάξει. Πώς και έτσι έπιασε προκοπή τα ξημερώματα. Να προλάβω και τα άλλα. Να φτιάξω εδώ θερμοσύφωνα, να λαδώσω τις πόρτες, να βιδώσω τα... Δεν γίνονται όλα σε μια μέρα. Τσαπατσουλιές θα κάνεις. Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται. Μη χειρότερα. Καφέ ήπιες. Αφού ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να τον πίνω μονάχος μου. Καλά να πάθεις. Να μάθεις να μιλάς έτσι στη γυναίκα σου. Έλα τώρα, περασμένα, ξεχασμένα. Α, θα με γεμίσεις ασβέστες. Πιες τον καφέ σου πρώτα. Α, θα τον πάρω έξω. Α, μέσα σε όλα. Πετάξω και μέχρι το πρακτορείο. Έχω παίξει κάτι δελτία. Κάτω από την ψωμιέρα είναι. Θα μου πάρεις μία πεντάδα στο 7. Έχει jackpot, το λαϊκό. Πάλι στο 7. Αφού δεν σου κάθεται. Είναι ο τυχερός μου αριθμός. Για αλλαγή δεν παίρνεις ένα άτυχο. Καλά, καλά, καλά. Στο 7, στο 7. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάω στη λαϊκή. Το βλέπω. Θες να σου ψωνίσω τίποτα? Όχι, κυρία Σούλα, ευχαριστώ. Άμα θες πάντως πες το, δεν είναι κόπος. Όχι, όχι, δεν θέλω. Κάνα φρούτο, τίποτα. Τίποτα λέμε. Καλά, ντε, μπα. Γεια σου, κύριε Αντρέα. Γεια σου, Αντώνη. Βρε, Αντρέα. Άντε πάλι, τι θέλει. Άλλο σε θέλω, δεν μου λες, το ξέρεις αυτόν? Ο γιος του Στέφανου, που έχει το λουλουδάδικο στο νεκροταφείο. Παντρεμένος δεν είναι ο γιος του? Ο μεγάλος. Αυτός είναι που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη. Ποιο καλέ, εκείνο το μπασμένο, το μαυριδερό που το είχε στον πάγκο με τα κεράκια? Εκείνο. Ρε, πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Και δεν μου λες, καλό παιδί? Μικρός δεν σου πέφτει? Α, να χαθείς, από περιέργεια ρωτάω. Τι να σου πω τώρα, πολλά ακούγονται, αλλά εγώ, άμα δεν δω με τα μάτια μου, δεν πιστεύω ούτε τα μισά. Σαν τι πολλά δηλαδή? Λένε ότι έχει παρεδώσει με... Με την αστυνομία. Ό,τι μου είπανε σου λέω. Η πηγή μου είναι σίγουρη. Καλά, τι παραδόξα έχει με την αστυνομία? Αστυνομικός πάντως δεν είναι. Μπαινοβγαίνει στα δικαστήρια. Σούλα, Σούλα, πρόσεξε καλά. Είσαι σίγουρη ότι την είδες να βγαίνει μαζί του? Τώρα παιδιά είμαστε. Μπήκε στο αυτοκίνητό του, σου λέω. Δεν θα τα αντέξω, δεν θα τα αντέξω. Η κόρη μου βγαίνει με έναν εγκληματία. Καλά, ντε, μην τον βγάλουμε και φωνιά τον άνθρωπο. Αν δεν είναι, θα γίνει. Έτσι ξεκινάνε δειλά-δειλά και μετά κάνουν καριέρα. Να ρωτήσουμε την Άννα να μας πει. Πρέπει να τη ρωτήσουμε, ότι βουτήξω από το μαλλί και να τη φέρω 10 σβούρες. Μην κάνεις έτσι, Διονυσία μου. Α, να μην κάνω έτσι, Δηλαδή να είμαι πανευτυχής που η κόρη μου η μεγάλη παντρεύτηκε μανάβη. Δεν θα τα αντέξω αυτό, δεν θα τα αντέξω. Δεν έπρεπε να σου το πω. Όχι, εσύ έκανες το σωστό. Τώρα θα αναλάβω εγώ. Γεια σου, κυρία Σούλα. Δικό σου είναι το καροτσάκι της λαϊκής απ' έξω? Δικό. Μήπως αγόρασες τίποτα ψάρια? Αφαιρίνα, φρεσκότατη. Γι' αυτό έχουν πανηγύρι οι γάτες. Τι? Τσι, προμόγκατα. Ρε χουνέρι που το έπαθε. Δεν βρήκα στο 7, σου πήρα στο 9. Διονυσία, μ' ακούς? Βρε, σηκτήρι κι εσύ. Μια δουλειά σου πάμε να κάνεις. Τι έγινε πάλι? Τι να γίνει, η κόρη μας βγαίνει με ένα μούτρο. Μούτρο? Απόβλητο της κοινωνίας. Το ξέρουν όλα τα αστυνομικά τμήματα Αθηνών και περιχώρων. Θαμώνω σε ευελπίδων. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτός ενδιαφέρει εσένα ή πώς θα σώσουμε το παιδί μας? Λοιπόν,
Τη μικρή θα την αναλάβω εγώ. Εσύ δεν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Είδες και με τη μεγάλη. Μπήκες στη μέση και τα έκανες. Πήγα να σώσω το παιδί μου. Από τι, Διονυσία μου? Μια χαρά ευτυχισμένο είναι το κορίτσι. Μπε, εσύ που το ξέρεις. Να, το φαντάζομαι. Υποφέρει, βρε. Αλλά δεν μιλάει για να μου πάει κόντρα. Λοιπόν, τελείωσε. Τη μικρή θα την αναλάβω εγώ. Ωραία, βρε. Σ' αφήνω. Να δούμε τι επιδάξιους χειρισμούς θα κάνεις. Πρόσεξε όμως, μην πας να την καλύψεις, γιατί σε σένα θα ξεσπάσω. Εντάξει, ραντεβού, πράγματα που αφορούν την ταινία. Ξαφνικά μου φαίνονται αυτά όλα. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να τα λύσουμε. Καλησπέρα. Βρε, καλό στο καμάρι μου. Τι κάνεις, μπαμπά μου? Τι να κάνω. Να, εδώ χαζεύω μέχρι να νηστάξω. Μαμά. Ξάπλωσε. Εκλείναν τα μάτια της. Κάτσε. Έχω να διορθώσω κάτι εκθέσεις. Κάτσε λίγο, ντε, να τα πούμε. Μικρή, όταν ήσουν, όλο στην αγκαλιά μου ήθελες να είσαι. Μικρή. Τώρα θα σου πέσει μέση. Και τώρα μια σταλιά είσαι. Τι έχεις? Τι να έχω, παιδί μου. Σκέφτομαι πώς περνάνε τα άτομα τα χρόνια. Μέχρι χθες ήμουν παλικαράκι. Και εσύ, μωρό, και τώρα έγινες κοπέλα της παντριάς. Ακόμα παλικαράκης. Τα νεφρά μου το ξέρουν. Μπαμπά, κάτι έχεις, το βλέπω. Μη με κάνεις να σκέφτομαι διάφορα, ανησυχώ. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω, αλλά θέλω να μου πεις την αλήθεια. Ακούω. Βγαίνεις με κανέναν? Ποιος σου το είπε? Βγαίνεις δηλαδή? Είναι πολύ φρέσκο. Φρέσκο, ξεφρέσκο. Βρώμησε το πράγμα. Και το κακό είναι ότι πήρε μυρωδιά η μάνα σου. Όχι, γαμώτο. Τι παιδί είναι? Τώρα γνωριστήκαμε. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζουμε πολύ. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει που σε ρωτάω. Αλλά, ξέρεις, κυκλοφορούν διάφορα. Δηλαδή? Δηλαδή ότι μπαίνω βγαίνει στα τμήματα, στα δικαστήρια. Αχ, βρε μπαμπά μου, η δουλειά του είναι. Α. Κλητήρας είναι ο άνθρωπος στα δικαστήρια. Κλητήρας? Μάλιστα. Αμέσως να βγάλετε συμπεράσματα. Για καλό το λες εσύ αυτό? Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να χαίρομαι που η κόρη μου βγαίνει με έναν κλητήρα. Διονυσία, δεν τρώγεσαι με τίποτα. Βρε, δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι αυτό. Κάνε ό,τι θες. Κανόνισε μόνο να μείνουμε οι δυο μας κούτσουρα. Να έχουμε παιδιά και να μην θέλουν να έρθουν να μας δώσουν ούτε τον τελευταίο ασπασμό. Τα ξελοχριστιανέ μου. Το κεφάλι σου να χτυπάς τον τοίχο. Μπας και συνέλθουνε τα μυαλά σου. Ακού κλητήρας. Το φως. Μινά, σταμάτα πια, μου τι δίνεις. Άριστε, σηκωθήκαν τα πόδια και βάλαν το κεφάλι. Τι είναι αυτό που μυρίζει? Κοτόπουλο. Το κοτόπουλο μυρίζει μαστίχα? Όχι, ίσως. Έβαλες μαστίχα χείου στη σάλτσα? Ναι. Γιατί? Γιατί έτσι είναι η συνταγή. Τι μπορείς να καταλάβεις εσύ από την καλή κουζίνα? Ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτό τι είναι? Ορντεύρ. Φέτα με μέλι και σουσάμι. Α, μάλιστα. Ναι. Γλυκό για μετά. Όχι. Ορεκτικό για πριν. Εγώ ξέρω ότι το γλυκό κόβει την όρεξη. Ωραία, μην το φας εσύ. Άντε, δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίω εγώ που κάθομαι και με γυρεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και μια καλή κουβέντα δεν ακούω. Εντάξει, 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 θα το φάω. Ο καλός ο Μήλος όλα τα λέει. Χωριάτα, ρε. Με τη μικρή τι έγινε, τα είπατε? Δεν έχει βγει από το δωμάτιό της. Κάθεται εκεί μέσα, πηγαίνει, έρχεται. Για να έρθει η ώρα της να πάει στο σχολείο. Μήπως είναι άρρωστη, μήπως έχει τίποτα. Τη φωλιά της χεσμένη έχει, αυτό έχει. Ωραία. Πάω μια βόλτα μέχρι το καφενείο. Ναι, φύγε, να μην είσαι μπροστά και χρειάζεται να λάβεις θέση. Ναι, πρόσεξε τι θα της πεις. Μεγάλη κοπέλα είναι πια. Καλά. Μην αργήσεις, το φαΐ είναι έτοιμο. Ναι, άμα χρειαστώ μαστίχα, παίρνω από το περίπτερο. Αυτά και με αυτά, ξέχασα και το λαχείο.
Πού πας εσύ? Στο σχολείο. Δύο η ώρα δεν έχετε μάθημα? Ναι. Ωραία, και τι πας να κάνεις από τώρα? Έχω ένα δίωρο πριν. Θεατρικό παιχνίδι με τα παιδιά. Τι ανεβάζετε, δικαστικό δράμα. Τι? Δεν ντρέπεσαι λιγάκι, βρε, να κοροϊδεύεις τη μάνα σου. Να σου εξηγήσω. Θα στο έλεγα, αλλά... Ναι, αλλά σε προλάβαν, ευτυχώς, για να τελειώνει μια και καλή. Είναι καλό παιδί. Και φωτοστέφανο να έχει, θα τον χωρίσεις. Δεν είμαι μωρό για να μου λες τι θα κάνω. Α, και το Θράσος. Πήρες γραμμή απ' την άλλη. Η Στέλλα δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό. Ναι, η Στέλλα δεν έχει καμιά δουλειά, αλλά σου άνοιξε το δρόμο. Πρόσεξε καλά, κακομοίρα μου. Η χωρίζει στον κλητήρα, η μαύρο φίδι κολοβό που σε έφαγε. Και τι θα κάνεις δηλαδή? Ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σε σώσω. Δεν θα σε αφήσω να καταστραφείς κι εσύ. Βράζει το καλό πια εδώ μέσα. Κλάψε, κλάψε. Αντί να κλάψω εγώ μετά, κλάψε εσύ τώρα. Ορίστε, μου ύψωσε και φωνή. Σκατό, εσκατό. Έτσι, παιδί. Απάνω της, μωρέ, δικιά σου είναι η ζωή. Αντώνη, δεν θέλεις. Αντώνη να πάρεις. Λοιπόν, όχι. Δεν θα σε αφήσω να με κάνεις ό,τι θέλεις. Μπράβο! Τον Αντώνη μου τον βλέπω, σάρε! Μαμά! Μαμά μου! Τι σου έκανα, η κακούργα, μαμά μου! Νερό, νερό! Βγήκε το όνειρο! Βγήκε το όνειρο! Ένα γιατρό, καλέ! Ένα γιατρό! Όχι, τράπεζα! Τράπεζα! Κέρδισα το πρώτο αριθμό του λαχείου! Τι! Κερδίσαμε! Αβάντι, μαέστρο! Την είδα απόψε λαϊκά να τα κερδίσω τα λεφτά, να σου χαρίσω, φως μου, τα αστέρια όλου του κόσμου. Μια μέρα θα αναλυθεί με τα όνειρα μας τα κρυφά. Έλα, γεια σου. Έλα, Στέλλα, μήπως να το ξανασκεφτούμε? Αχ, δεν βοηθάς όμως. Τόσο θέλω να μην πάω. Αυτό λέω κι εγώ. Αφού δεν θέλουμε, γιατί πάμε? Γιατί μας κάλεσε ο μπαμπάς. Και αν δεν πάμε, θα πικραθεί πολύ. Στη χαρά του μας θέλει και εμάς. Ναι, αλλά είναι και χαρά της Διονυσίας. Αυτό που το πας. Πάνε αυτά τώρα, τελειώσανε. Πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Ναι, κάνει κάτι μποφόρ στα πελάγι. Να σκέφτεσαι θετικά. Εγώ θετικά θα σκέφτομαι, αλλά αν πετάξει καμία πατατιά. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα είσαι ψύχρεμος για χάρη της Ανούλας και του μπαμπά. Για δικό σου χατήρι και μόνο. Λοιπόν, άντε, πάμε πριν το μετανιώσω. Πάμε. Πάμε. Άλιστα, πήρε το μαχαίρι και μοίρασε ξένη πίτα και υπόσχεται δεξιά και αριστερά. Τι υπόσχομαι, μωρέ, στον Ανδρέα που είναι και φιλαράκι μου, μια κρεατομηχανή, σιγά. Α, υποσχέθηκες και στο Κασάπακλα. Ρε, δεν σου είπα εγώ να μην μιλήσει σε κανένα. Που μου ήρθε ο Τρελοβιτσέντζος πρωί-πρωί και μου είπε να του αγοράσω καινούριο τρίκυκλο. Τι είμαι εγώ? Θα πρικήσω όλα τα ταμπούρια. Εντάξει, βρε μαμά, μη θυμώνεις. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελέημον. Ωραία. Δικά σου είναι τα λεφτά και μπορείς να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι μόνο δικά της. Παρακαλώ, μπορείς να μου το κάνεις λιανά. Εγώ δεν κέρδισα το λαχείο. Ποιος πήγε να το πάρει? Ποιος έστειλε να το πάρεις? Ποιος διάλεξε το 9? Μπα, και επειδή εσύ έκρισες του κεφαλιού σου, έχεις δικαίωμα και στα λεφτά. Σταματήστε, χαρά έχουμε. Ναι, την έχουμε και δεν κρύβεται. Άλλη φορά, άμα έχεις τέτοιες ιδέες, να τις καταπιείς πριν τις ξεστομίσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Σε καλή μεριά. Ευχαριστώ. Πρόοδο βλέπω, ε. Απ' τα φρέσκα μαρούλια πήγαμε στα μπαγιάτικα χρυσάφωνα. Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Ναι, ναι. Τι έγινε, Βασιλάκη? Έμαθες για το μέλι και ήρθες? Εσύ μας κάλεσες. Όχι, μη λέμε τι θέλουμε. Ο Μινάς. Και είπαμε στη χαρά μου, άτε, να μην του χαλάσω το χατήρι. Τώρα όμως που σε βλέπω στη φάτσα, μάλλον λάθος έκανα. Καλά λένε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Απ' το στόμα μου το πήρες. Πρικοθύρας ήσουνα, πρικοθύρας έμεινες. Τι λες, μωρέ, είχε πρίκα! Τώρα έχει!
Ψυχραιμία, Βασίλη. Ψυχραιμία. Δικά μου είναι τα λεφτά και άμα θέλω τα καίω. Ο κόσμος τα δικά του παιδιά κοιτάει πρώτα να τακτοποιήσει και μετά όλα τα άλλα. Και είπε εγώ όχι. Την Άννα μου θα την καλοπαντρέψω. Και ό,τι θέλει από μένα θα το έχει. Και τη Στέλλα μας. Μπαμπά, εγώ δεν θέλω τίποτα. Δεν είναι μόνο μου το κορίτσι. Δεν θέλει τίποτα. Ό,τι θέλει τα προσφέρει ο Άννας της, ο Βασιλάκη. Ε, Βασιλάκη. Μια χαρά τα πάντα. Βέβαια. Ουρές κάνω στο μαγαζί του, ε. Τέτοια μαρούλια σου λέει πουθενά στην αγορά. Μην ακούς κανέναν, Διονυσία. Κοίτα να τα γλεντήσεις τώρα που μπορείς. Γιατί σε λίγο κάτι ακράτεια, κάτι τα αρθρητικά, στους γιατρούς να τα φας. Τι είπα ξύλο, Χριστιανέ μου. Τι κουβέντες είναι αυτές. Πάμε, Βασίλη, έχει περάσει η ώρα. Ε, καθίστε λίγο, τόσο καιρό έχω να σας δω. Ε, αυτό λέω κι εγώ. Τόσο καιρό ούτε απ' έξω δεν περνάγανε. Τώρα που έμαθε και τα λεφτά, έριξε τη μούρη του και ήρθε. Τι του λες του ανθρώπου. Την αλήθεια του λέω. Άμα σε κορόιδο εσύ και δεν καταλαβαίνεις, εγώ δεν θέλω να με πιάσει κότσο Βασιλάκης. Βασίλη, πάμε σε παρακαλώ. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε τι θέλει να μας πει η γυναίκα. Για λέγε. Από μένα δεν έχεις να πάρεις δεκάρα τσακιστή. Άμα θες μίνι μάρκετ, να πάει να πάρεις μίνι δάνειο. Εγώ δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Τρελή είσαι. Σου μίλησε κανένας για λεφτά. Βράσει κτίρ που μου βάλεις εκείνο και στο μάκι και εκείνο κακοραμένο και ήρθε να εισπράξει ο εισπράκτορας. Λοιπόν, τελείωσε. Φεύγουμε τώρα. Και κακώς κάναμε που ήρθαμε. Εγώ στο είπα. Ρε παιδιά, είπαμε να τα βρούμε. Ας τον μπαμπά μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τη βλέπεις. Ήτανε που ήτανε, τώρα σάλτανε τελείως. Πρόσεξε καλά. Πρόσεξε τι λες. Γονατιστή θα με παρακαλάτε. Ας τις φοβέρες, γιατί εμείς δεν φοβόμαστε. Πάρ' τα λεφτάκια σου, βάλ' τα κάτω από το στρώμα σου και κάτσε πάνω να τα κλωσάς. Με είπε κότα. Με είπε κότα. Βρε, σικτή. Άντε, θα πηγαίνω κι εγώ. Με ζάλισε και το κρασί. Τι να ευχηθώ. Πάντα τέτοια. Απαπαπαπα. Όλα τα καλά εύχομαι. Ορίστε. Τι κατάλαβες τώρα. Αντί να χορεύουμε και να τραγουδάμε μέχρι το πρωί, μας φαρμάκωσες όλους. Προτιμώ να με κακιά παρά θύμα. Ε, δεν υποφέρεσαι πια. Μία ευκαιρία είχαμε να ξαναγίνουμε οικογένεια και τη χάσαμε από τον κολεγωισμό σου. Πρόσεξε καλά, μικρή, πως μιλάς και θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Και αφού μιλάς για οικογένεια, ο Μανάβης δεν έχει καμία δουλειά στην οικογένειά μας. Ο Μανάβης είναι άντρας της κόρης σου και καλά θα κάνεις να το χωνέψεις να ησυχάσουμε. Μα ρε, ξέρω γιατί χτυπιέσαι και παίρνεις το μέρος της. Νομίζω ότι ξέχασα τον κλητήρα σου. Ένα διάλειμμα κάνω για να τακτοποιηθώ με τις τράπεζες και μετά θα έρθει η σειρά σου, μην ανησυχείς. Ε, τα λεφτά τον αλλάζουν τον άνθρωπο. Βάζει άλλες προτεραιότητες, μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Κάνει πιο σημαντικές γνωριμίες. Πιο σημαντικές από τι? Από αυτές που είχε πριν. Πού το πας, Αντώνη? Δεν το πάω πουθενά, μόνο του πάει. Τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό έχεις τρεις μέρες να με πάρεις τηλέφωνο. Ήθελα να σου αφήσω λίγο χρόνο να το σκεφτείς. Να σκεφτώ τι? Αν θέλεις να είμαστε ακόμα μαζί. Πού σου περνάει από το μυαλό ότι δεν θέλω? Δηλαδή? Δηλαδή σταμάτα να κάνεις ηλίθιες σκέψεις. Για τέτοιο άνθρωπο με έχεις. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να σου προσφέρω. Ούτε μια δουλειά της προκοπής δεν έχω. Οι δικοί σου τι θα πούνε? Μην τους ανακατεύεις. Σε εμάς τους δυο είναι το θέμα. Η μάνα μου έτσι κι αλλιώς δεν θέλει να σε ξέρει. Αλλά δεν θα της περάσει. Είναι πολύ καλή η προσφορά σας, δεν λέω. Αλλά έχουμε δώσει τα χέρια με τον άνθρωπο. Το έχει καπαρώσει. Βρε, στα σάπια. Δεν έκανες εσύ τόση περιουσία επειδή είσαι μπεσαλής και κρατάς το λόγο σου. Α, σας παρακαλώ. Με θίγετε. Μα, τόσα φτάνουν για να ξεθυχτείς. Με μεγάλη μου χαρά. Να συνεργαστούμε. Δεν με είδες, δεν με ξέρεις. Και αν ρωτήσουν για το διπλανό ποιος το πήρε, θα βρεις εσύ ένα ψέμα. Είσαι μανούλες αυτά. Με τιμάει η εμπιστοσύνη σας. Όχι, το πορτοφόλι μου σε τιμάει. Εγώ καθόλου. Ήρθες. Έτοιμο είναι. Μέχρι να πληθείς θα έχω σερβίρει. Δεν θέλω. Δεν πάει τίποτα κάτω. Τι έχεις, τι έγινε? Το καθήκη. Ποιο καθήκη? Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν τελικά. Θα μου πεις τι έγινε. Ε, το καθήκη ο Κυριακόπουλος. Το πούλησε το δίπλα. Το πούλησε? Πώς, αφού το είχα ανακαπαρώσει. Και συγγνώμη, Βασίλη, και είχα ανάγκη άμεσα τα μετρητά και άλλες τέτοιες μπούρδες. Δεν το πιστεύω. Να το πιστέψεις. Όλοι την τσέπη τους κοιτάζουν. Ήρθε, λέει, ένας Ελληνοαμερικάνος και του δώσε τα τριπλά. Ε, κορόιδο είναι να τα χάσει. Πάνω που πάμε να σηκώσουμε κεφάλι. Μας έδωσε μία και μας ισοπαίδωσε. Έλα, μην ανησυχείς, αγάπη μου.
Τι είχαμε, τι χάσαμε. Μια χαρά δεν τα καταφέρουμε στο μανάβικο μέχρι τώρα. Έτσι θα συνεχίσουμε. Μην απογοητεύεσαι. Θα μας κάτσει και άλλη ευκαιρία. Εμείς να είμαστε καλά. Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για εκείνο το ακίνητο. Στην οδό Σπάρτη, στα Ταμπούρια. Το ξέρω τι έχει γίνει, μανάβικο. Αλλά εγώ θέλω να τα αγοράσω. Μην το λέτε. Όλα πουλιούνται. Αν ακούσετε την προσφορά μου, θα αλλάξετε γνώμη. Α, να συναντηθούμε. Πού και πότε. Θα τα πούμε από κοντά. Σε κάνω εγώ βασιλάκι, να μην βρίσκεις πάγκο στη λαϊκή για τα ζαρσαβατικά σου. Και αν χρειαστεί, και τη λαϊκή θα αγοράσω. Τι θα αγοράσεις? Δουλειά σου. Δεν φτάνει που μπαίνεις σαν κλέφτης. Ρωτάς κιόλας. Καλά, συγγνώμη. Δεν μου λες εσύ μικρή. Πού ήσουν μεσημεριάτικο? Στο σχολείο. Καλά. Δύο δεν τελειώνει το μάθημα. Ναι. Ωραία. Και μέχρι τώρα τι έκανε, σκούπισε στο σχολείο? Είχα πάει για καφέ με μια συνάδελφο. Αντώνη, τι λένε τη συνάδελφο. Ωχ, ρε μαμά. Μαμούνια, βρε, που νομίζω θα κοροϊδέψεις εσύ εμένα. Δεν ήξερα να σου παίρνω την άδεια με ποιον θα πάω για καφέ και πότε. Κρίμα. Και σε είχα για έξυπνη. Βρεσί, με τόσα λεφτά ουρά θα κάνουν οι γαμπροί. Και εσύ πήγες και στραβώθηκες με τον κλητήρα. Τον Αντώνη θα τον βλέπω, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει. Και μη με πρίζεις, γιατί είμαι ικανή να τον παντρευτώ μόνο και μόνο από πείσμα. Πες τον ντε πουλάκι μου, σου έκανε πρόταση. Τίποτα δεν έκανε. Έμαθα ότι έχουμε λεφτά και είπε να βάλει και αυτό στο χεράκι του, στο βάζο με το γλυκό. Ούτε που τον νοιάζει για τα λεφτά σου. Είναι υπεράνω, Ξέρεις πόσο υπεράνω έχω γνωρίσει τώρα τελευταία, που γυαλίζουν το πάτωμα με τη γλώσσα τους για να περάσω. Μαμά, ξεκαβάλα το καλάμι πριν πέσει και σπάσει κανένα πόδι. Αλλούν ούτε πόδια θα σπάσω. Και για να σου δείξω πόσο έτσι ανώτερο άτομο είμαι, θα το πληρώσω και τα νοσήλια. Πουλήσε το μαγαζί. Ποιο μαγαζί? Το δικό μας μαγαζί? Το μανάβικό μας? Δεν είναι μας, είναι αλουνού. Αφού έχουμε συμβόλαιο, ρε Βασίλη. Λίγοι, τον άλλο μήνα. Δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Τι θα κάνουμε τώρα? Πώς θα ζήσουμε? Από η ζωή μας πέταξε του δρόμου την άκρη, μας αδίκησες. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησες. Αν δεν σε κυνήγησε η άπονη ζωή, Βασιλάκη, αλλά η άπονη πεθερά σου. Το είχε βάλει, βλέπεις, αμέτη μου, χαμέτη να τους χωρίσει. Σου λέει, η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Αυτοί σε λίγο καιρό δεν θα έχουν να φάνε, οπότε θα φαγωθούνε μεταξύ τους. Έριξε το δόλωμα η Ρουφιάνα και περίμενε υπομονετικά, ψάχνοντας να βρει που θα φτιάξει τα χειμερινά της ανάκτορα. Εξυπασμένη. Τι είναι αυτό που βαράει? Το κινητό μου. Πήρες κινητό? Και κακώς δεν είχα πάρει τόσο καιρό. Ναι, εγώ είμαι. Αβρέθηκε. Πόσα δωμάτια? Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το δωμάτιο υπηρεσίες και τα τρία μεσά. Τόσα λεφτά διαθέτω. Δεν μπορεί να μην βρείτε αυτό που θέλω. Ναι, θα περιμένω τηλεφώνημα. Σύκτη. Μόνη μου να έψαχνα, πιο γρήγορα θα έβρισκα. Ποιος ήτανε? Ο Μεσίτης. Μεσίτης. Και τι ήθελανε? Να μου πει τα κάλαντα. Βρέτε, πήγαινε να παραγγείλεις και μην ανακατεύεις εκεί που δεν σας παίρνουν. Α, για κάτσε, κυρά Διονυσία, γιατί τα κάνεις όλα πίσω από την πλάτη μου. Τι δωμάτια υπηρεσίας και τι βεσέ ήταν αυτά? Όχι, που θα πάω σε καινούριο σπίτι και θα σε περιμένω εσένα να βγεις από την τουαλέτα να πάρω σειρά. Καινούριο σπίτι? Ναι, τι φαντάστηκες, Μινά. Τόσα λεφτά διαθέτω. Θα κάτσω εδώ, σε αυτό το ερείπιο και θα συναναστρέφω με την πλέμπα. Καλώς τον εκατομμυριούχο. Τι μούτρα είναι αυτά, Μινά. Εσύ έπρεπε τώρα να χοροπηδάς απαλικαράκι. Και να με σφάξεις τώρα, αίμα δεν θα τρέξει. Ήρθες,
στο πιο κατάλληλο μέρος για σφάξιμο. Ρε, δεν παρατάς το δούλεμα κι εσύ. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που πήρα αυτό το κολολαχείο. Τι έγινε, δεν ξέρεις πώς να τα φας. Σε ζορίζει, ε. Εγώ, 100 τρόπους θα σου πω. Έναν μόνο πρέπει να αποφύγεις. Μη στα φάνε οι κόμενες. Ψυχικό, φιλοθέη. Και φυσικά δεν θέλω, έχει υγρασία. Ποπό Διονυσία μου, πώς αλλάζει η ζωή του ανθρώπου από τη μια μέρα στην άλλη. Μην πετάξεις τίποτα, θα σου κάνω ένα κατάλογο. Βρε να μου κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά εγώ δεν σε φώναξα γι' αυτό. Εγώ πριν φύγω από εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Και σε αυτό θέλω να με βοηθήσεις. Αν μπορώ. Μπορείς. Και εγώ, ξέρεις με το αζημίωτο, ε. Καλέ, δεν τρέπεσαι μεταξύ μας. Αλλά εκείνο το οικοπεδάκι στη Λούτσα, δύο δόσεις μείνανε. Θα σου πάρω και το διπλανό. Λέγε. Λοιπόν, εκείνο τον Αντώνη τον κλητήρα, θέλω να μάθω που συχνάσει, με ποιους κουβεντιάσει, ακόμα και τη χρώμα σόβρακο φοράει. Ε, αυτό πώς θα το μάθω. Να κοιτάξει την μπουγάδα του. Τρόπος του λέγει, βρεσούλα. Α, γιατί αυτά τα πρόστιχα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Έλα, ξεκόλα. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Η μικρή έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα. Δεν την έχει δαγκώσει μόνο. Τη μασουλάει μέρες τώρα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ που με βάζεις. Σ' ένα πύργο ψηλά να διατάζεις. Κι άμα πέσω από εκεί, βασιλιά μου, θα βρεθείς μέσα στην αγκαλιά μου. Άσε τα φιλιά, Αντωνάκη, και κοίτα να πεις την αλήθεια όσο είναι καιρός. Γιατί η Διονυσία δεν θα αργήσει να ανακαλύψει την καπνό φουμάρης. Και τότε να δεις τι τρέξιμο θα κάνεις. Είσαι σίγουρη ότι είναι εδώ? Η πηγή μου δεν κάνει λάθος. Είναι διασταυρωμένο. Εδώ συχνάζει. Αχ, το βρωμιά. Σε τη χέρια έπεσε το κοριτσάκι μου, Χριστούλη μου. Μου είχες πει ότι είναι μπαρ, που να φανταστώ. Να δεις που είναι τα βατζής. Κάτσε ρε Σούλα, γιατί μου τα μπερδεύεις τα πράγματα. Τη μια μου λες ότι είναι κλητήρα στα δικαστήρια, την άλλη τα βατζής. Μήπως τα έχει κάνει λίγο σκατά η πηγή σου? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ό,τι σου λέω είναι γκαραντή. Ορίστε, νάτος. Αυτός είναι? Αυτός. Χαρά στα μούτρα, τι του βρήκε? Καλός είναι. Πάμε. Κάτσε καλέ, πού πάμε, τι πας να κάνεις? Εκεί μέσα συχνάζει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Πας να τα βάλεις με τον υπόκοσμο. Τι φοβάσαι? Τι θες, πόσα θες βρε το Μάρι για να αφήσει το κοριτσάκι μου ήσυχο? Αυτό θα του πω και θα του κόψω μια επιταγή. Σαν την Τασόκα Βαδία. Αυτό το Μάρι όμως καλύτερα να μην το πεις. Γιατί, μην τον θίξω? Μπορεί. Όλα τα τομάρια χοντρόπετσα είναι. Γι' αυτό τα λένε τομάρια. Πάμε. Πού πάνε, κυρουλές, απαγορεύεται. Πώς μας είπες? Πάμε, Διονυσία μου, δεν ακούς, απαγορεύεται. Κάνε πέρα, βρε, θα με πεις και κυρουλά. Αργήσατε για τον Εσπερινό, τελείωσε. Α, μη με σπρώχνεις, πληρώνω και θα πάω που γουστάρω. Έχει δίκιο το παιδί, αργήσαμε. Δεν σερβίρουμε τσάγια εδώ. Πόσα θέλετε για να σερβίρετε? Το στέκι είναι για αγοράκια, θα φύγετε με το καλό ή θα... Βρε, παιδιά, τέλει, πες του να πληρώσει σύντομα, ε. Μη με αφήσετε πάλι μέσα το Σαββατοκύριακο. Okay, αγόρι μου, don't worry. Έλα, κορίτσια, νανάκια τώρα. Δεν μου λες, βρετελάκι, μια και γνωριστήκαμε. Τι έκανε το παλικαράκι όταν τραβολογάνε? Γιατί τι σου είναι, γιο σου? Φροντίζω να μην γίνει. Λοιπόν, τι έκανε? Τίποτα. Δεν μπορεί να μην έκανε τίποτα και να τον τραβολογάνε. Κάτι έκανε. Τι έκανε, Διακίνηση ναρκωτικών, σίγουρα. Κάνε μας τη χάρη, κυρά μου. Μπορεί να έχουμε 2-3 παράνομες αλλοδαπές, αλλά κατά τα άλλα το μαγαζί είναι καθαρό. Τζάμι. Σκάσε σου, λέγω, μιλάω. Ας την τέλει. Αυτή τη νύχτα την έχει για να κοιμάται. Λοιπόν, τελάκι, τι έκανε το παλικάρι και το μπουζουριάσανε? Ανταυτού. Ο ανταυτού ποιος είναι? Α, είσαι και πλεονέκτης. Ανταυτού είναι το αφεντικό. Για να μην τον παίρνουν κάθε 3 και λίγο μέσα, πηγαίνει το παλικάρι, περνάει αυτόφορο και βγαίνει. Να τα και τα δικαστήρια. Και κάθεται και τον πιάνουν έτσι, χωρίς να φταίει. Γι' αυτό πληρώνεται, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτοφοράκιας. Τι είναι? Αυτοφοράκιας, μαντάμ, το λέει και η λέξη. Πάω αυτόφορο. Ωραία δουλειά. Με μέλλον.
Καλημέρα, Βασιλάκη. Πού ήσουν να βρει πρωί? Στη λαχαναγορά. Τρέχουν τα έξοδα. Έρμε. Στρωμένη δουλειά και να τη χάσει έτσι, ρε. Άσε με, γιατί και με το που το σκέφτομαι μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Βέβαια. Στα καλά καθούμε να σου πάρουν το μαγαζί. Δηλαδή είναι τρομερό. Δεν μου λες η πεθερά με το λαχείο τώρα τι. Δεν θέλω να ακούω για αυτή πρωί-πρωί. Είμαι που είμαι. Λοιπόν, πάω να φύγω γιατί μου βαστάνε τα ποδιά μου. Τι να σου πω, άντε για σου. Μια χάρη θέλω μόνο. Ό,τι θέλεις, Βασίλη, σε μένα. Μην πει σε κανέναν τίποτα για τη λαχαναγορά. Δεν το ξέρει, Στέλλα. Θα τη το πω με τον καιρό, αλλά δεν θέλω να στεναχωριέται. Μην είναι ήσυχο, αγόρι μου. Μην είναι ήσυχο και μην φοβάσει τίποτα. Τίποτα, όρθιο. Άντε. Σαν να μην κοιμήθηκες όλη νύχτα. Το φαίνεται, ε. Δεν ξέρω. Όλη τη νύχτα είχα έτσι. Σαν να με πλακώναν οι τείχοι. Σαν να ήμουν σε φυλακή ένα πράγμα. Είναι που έχεις αγχωθεί για το καινούριο σπίτι. Αυτό είναι. Πώς κάνεις έτσι. Αν δεν το βρεις τώρα, θα το βρεις ένα μήνα. Δεν είμαστε και στο δρόμο. Α, όχι. Εγώ θέλω να φύγουμε από εδώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά πριν φύγουμε, θέλω να τακτοποιήσω ορισμένα πράγματα. Τι πράγματα? Εκείνο τον Αντώνη. Αχ, μαμά, μην αρχίζεις πρωί-πρωί, σε παρακαλώ. Κάτσε να σου μιλήσω. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Αυτό κάνεις. Προτρέχεις και τρως τα μούτρα σου. Να το γνωρίσω θέλω. Τι? Λέω να έρθει από εδώ, να μιλήσουμε, να δω τι άνθρωπος είναι. Πώς κι άλλαξες, μάμη? Σκέφτηκα για να τον αγαπάς εσύ τόσο πολύ και για να τα βάζεις για χάρη του ακόμα και με τη μάνα σου, δεν μπορεί, κάτι καλό θα έχει. Αχ, μαμά μου, έχει πολλά καλά, πίστεψέ με. Σε πιστεύω, πουλάκι μου, γι' αυτό πες του να έρθει από εδώ το απόγευμα. Αχ, το απόγευμα δεν γίνεται. Τα Σαββατοκύριακα λείπει για δουλειές εκτός Αθηνών. Δεν είναι εκτός, εντός είναι. Ορίστε. Ναι, καλά, άμα βγει, άμα έρθει, πες του να έρθει να το γνωρίσω. Αχ, μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μωρό μου, τι με ευχαριστείς. Μάνα σου είμαι, βρε. Τα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου, να είσαι εδώ ευτυχισμένη. Προς το παρόν, μόνο λεφτά περνάγαν από τα χέρια της και μάλιστα μπόλικα. Τι να το κάνεις όμως, η αθεόφοβη τα σκόρπαγε από εδώ και από εκεί προκειμένου να γίνει το δικό της. Και μαζί με αυτά, σκόρπαγε και τη δυστυχία στους δικούς της ανθρώπους. Μαράζωσε, μπαμπά μου. Καλά-καλά δεν μου μιλάει. Φεύγει το βράδυ και έρχεται ξημέρωμα. Ευχαριστώ. Και πού πάει? Μακάρι να ξέρα. Φοβάμαι μην αρρωστήσει από τη στεναχώρια του. Βρε κορίτσι μου, γιατί δεν μου μίλαγες νωρίτερα? Ξαφνικό μας ήρθε και εμάς. Όλα μαζί λες και κάποιος μας καταράστηκε. Θα μιλήσω στη μάνα σου? Όχι, όχι, δεν θέλω. Αν το μάθει ο Βασίλης θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Εγώ μόνο τη σύνταξή μου έχω. Τα λεφτά από το λαγείο τα έβαλε στο λογαριασμό, στο όνομά της στην τράπεζα. Αμάν βρε μπαμπά, πώς την άφησες κι εσύ να το κάνει αυτό? Γιατί πρόλαβα. Μέχρι να καταλάβω τι έγινε, τα είχε τακτοποιήσει όλα. Ξέρεις τώρα τι καπάτσα είναι. Έπρεπε να πατήσεις πόδι. Είχες και εσύ δικαίωμα στα κέρδη. Αχ, ρε Στέλλα μου, εδώ δεν πάτησα πόδι όταν έπρεπε. Τώρα θα πατήσω στα γεράματα. Ξέρει πόσο την αγαπάω και με σέρνει από τη μύτη. Δεν μπορώ να της πάω κόντρα. Είμαι αδύναμος. Αποκλείεται! Δηλαδή, αν δεν είχα κερδίσει το λαχείο, τι θα γινότανε? Το κέρδισες όμως. Είπα και ελάλησα. Όχι. Βρε Διονυσία, για χατήρι της τελίτσας μας. Μπα, όταν της λέγαμε της τελίτσας να μην παντρευτεί τον άχρηστο, ήμουνα κακιά. Του ήρθανε λίγο στραβά τα πράγματα. Προκομμένο παιδί είναι. Να, πρόκοψη ακαμάθρο το Μέγα Σάββατο το βράδυ. Βρε ακαρδί γυναίκα, η κόρη σου υποφέρει. Η κόρη μου, άμα θέλει να μην υποφέρει, να έρθει εδώ, στο σπίτι της. Σπίτι της είναι εκεί που είναι ο άντρας της. Και καλά θα κάνεις να το πάρεις απόφαση πια. Ωραία, να κάτσεις με τον άνδρα της, εχορτάσει καλοπέραση. Διονυσία μου, Διονυσία, η υπομονή έχει και τα ωριά της. Ή βοηθάς τα παιδιά ή... Ή τι βρε, με απειλείς. Ή σηκώνομαι και φεύγω από εδώ μέσα. Και πού θα πας, στην κόρη σου, ναι και σένα στο κεφάλι της. Ζωή χαρισάμενη θα περάσετε. Γελάει η ανέστητη. Να σε καλά, βρε Μίνα. Με έκανες και γέλασα. Εντάξει, βρε. Εντάξει, θα τους βοηθήσω. Αφού έχουν την ανάγκη μου, θα τους βοηθήσω. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ξέρεις τι άνθρωπος είμαι. Χωρί
Κοριτσάκι μου! Πουλάκι μου! Μαμά, τι κάνεις εδώ? Έλα τώρα, μην κάνεις την ανήξερη. Ο πατέρας σου μου είπε τα χάλια σας. Αυτό είναι όλο και όλο το σαλόνι σας. Σε αυτό το κοτέτσι θα σε έκανε βασίλισσα ο άντρας σου. Μη φωνάει, σε παρακαλώ. Γιατί? Ενοχλώ κανέναν. Ο Βασίλης κοιμάται. Κοιμάται. Ξέρεις τι δουλειές είχα να κάνω εγώ και τα άφησα όλα για τη μούρη του. Γύρισε πολύ αργά χθες το βράδυ και... Πα, άρχισε με τα ξεπορτίσματα. Μανούλα, δεν πάμε καλύτερα έξω να τα πούμε ήσυχα οι δυο μας. Με διώχνεις? Ήρθα πρώτη φορά στο σπίτι σου και με διώχνεις? Όχι βρε μαμά, δεν σε διώχνω. Εγώ Στέλλα ήρθα για να βοηθήσω. Αλλά αν πρόκειται να με προσβάλλετε, καλύτερα να φύγω. Κάτσε σε παρακαλώ. Δεν του έχω πει τίποτα και... Και τι φοβάσαι, μη θυχτεί η περηφάνεια του? Αν είχε τσίπα επάνω του, θα πήγαινε ως και ανθρακορίχο στο Βέλγιο, προκειμένου να μην λείψει τίποτα στη γυναίκα του. Αν χρειαστεί θα το κάνει κι αυτό. Τώρα είναι η ώρα. Και αν δεν έχει για το εισιτήριο, εγώ. Μαμά! Α, καλά άκουσα. Και νόμιζα ότι βλέπω εφιάλτη. Ξύπνησες, να σου κάνω καφέ. Τι καφέ καλέ, μουσακά να του κάνεις. Μεσημέρι είναι, μουσακά τρώει ο κόσμος. Διονυσία, τι θες εδώ? Ήρθα γιατί έχετε την ανάγκη μου. Αν φτάσω να έχω την ανάγκη σου, θα δέσω μια πέτρα στο λαιμό μου. Τι το λες και δεν το κάνεις? Στέλλα, τι δουλειά έχει η μάνα σου στο σπίτι μου? Εγώ μίλησα στον μπαμπά. Κακός, πολύ κακός. Σου είχα πει να μην τους ανακατέψεις. Δεν είναι ντροπή να είσαι φτωχός. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι Έλληνες ζουνε κάτω από το όριο της φτώχειας. Μαζί με αυτούς κι εσύ. Λέγε, πόσα θέλεις? Τι είναι αυτό? Μαρουλόφιλο. Που μου θέλες και επέκταση. Άμα για να διατηρήσεις μια επιχείρηση χρειάζεται ικανότητα, καπατσοσύνη, μυαλό. Κι ας είναι και μανάβικο. Φύγε από εδώ! Βασίλη! Θα το βάλω μόνη μου το ποσό. Ήθελα να ξέρω τι θα κάνατε αν είχατε και παιδί. Εκεί όμως και χρειάζεται ικανότητα. Διονυσία, πού το πας? Εγώ που το πάω, μόνο του πάει το πράγμα. Είσαστε ένα χρόνο παντρεμένη και τίποτα. Ορίστε. Φύγε από το σπίτι μου, Βασίλη! Μωρή! Σήκω και φύγε, αλλιώς θα σε πετάξω εγώ με τις κλωτιές! Βασίλη, σε παρακαλώ, στο κάτω-κάτω ήρθε για να μας βοηθήσει! Και να μας το χτυπάει μετά για όλη μας τη ζωή! Ρουφήχτηκες, πουλάκι μου, σου φάγε την ψυχούλα σου. Πώς τον αντέχεις τον αγριάνθρωπο? Εσύ τον φούντωσες, έχεις ταλέντο σε αυτό! Α, θα βρω και τον πελά μου από πάνω. Τι να κάνω, μάνα είμαι. Ανοίγεις το στόμα σου και δεν ξέρεις τι λες! Δεν περίμενα να ακούσω ευχαριστώ. Θα σκόψω άλλη επιταγή. Άστο, μαμά, δεν είναι καλή, δε άστο! Βασίλη! Βασίλη! Κοριτσάκι μου, πουλάκι μου, σε παρακαλώ. Να ξέρεις ότι το σπίτι μου είναι πάντα ανοιχτό για σένα. Αυτό το Τζέρεμι όμως δεν θέλω να το ξαναδώ. Μινά! Άννα! Άννα! Μινά! Παρακαλώ. Ναι. Το Βασίλη δώστε μου παρακαλώ. Ποια τον ζητάει? Η Ντέπη, πέστε του. Από χθες το βράδυ. Θα καταλάβει εκείνος. Δεν είναι εδώ. Θα του το πω όταν γυρίσει. Εσείς ποια είστε? Η γυναίκα του. Βασίλη! Βασίλη, το κινητό σου! Παρακαλώ. Αυτό που είπατε σήμερα οι υπουργοί... Ναι, ποιος είναι? Γιατί δεν μιλάτε? Με φώναξες. Χτυπούσε το κινητό σου. Και δεν το σηκώσες. Αυτό έκανα. Ναι, ποιος ήταν? Δεν ξέρω. Μόλις άκουσε τη φωνή μου, το κλείσε. Άσε μας, ρε Στέλλα. Τα 1.000 και 5.000 ευρώ, ανάλογα το ποσοστό, ενώ προβλέπεται
μπορείς, ελαχιστοποιούμε. Α, χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος δεν είναι τέτοια ώρα? Ναι. Πάλι τα ίδια. Έστω διάολο, νυχτιάτικα. Τι έπαθες? Ρωτάς. Δεν πήγες απόψε και σε ψάχνει. Πού να πάω? Βασίλη, δεν μασάω κουτόχορτο. Ποια είναι αυτή η Ντέπι, μόλις ακούει τη φωνή μου το κλείνει? Ποια? Τι λες, μωρέ? Ντέπι, πείτε του, θα καταλάβει. Δεν μου λες να καταλάβω κι εγώ? Α, σου να χτυπάει. Για να δούμε. Σήκωσε το. Σήκωσε το. Αλλά δεν τολμάς όσο είμαι μπροστά. Τι παλαβομάρες είναι αυτές που λες? Λέω και παλαβομάρες τώρα. Μην ανησυχείς, θα μου περάσει. Είναι από την καλοπέραση. Ναι. Όπου να είναι, βγαίνει ο ένας από τη μέση. Μένει ο άλλος, ο μουλοκτός. Μαμά, μπαμπά, ο Αντώνης. Χαίρομαι πολύ. Μη βιάζεσαι, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Με σου έρθει τίποτα. Θέλεις καφεδάκι? Όχι, ευχαριστώ, έχω πια. Ένα ουζάκι? Όχι τέτοια ώρα ούζω. Ναι, βέβαια, πίνει άλλες ώρες. Η γυναίκα μου επέμενε να σε γνωρίσουμε. Εγώ βέβαια της είπα ότι είναι νωρίς για τέτοιες επισημότητες. Συμφωνώ. Είναι πολύ λίγος ο καιρός που γνωριζόμαστε με την Ανούλα. Ας συμφωνείς. Ήθελα να μάθω με ποιον βγαίνει η κόρη μου. Κακό είναι. Καλά λέει η μαμά. Από το να μην ξέρει με ποιον βγαίνω, καλύτερα να είναι ενημερωμένη. Ακριβώς. Τώρα ξέρω. Δεν θέλω να γίνω αδιάκριτη, αλλά οικονομικά πώς θα βγάζεις πέρα, βρε Αντώνη? Συγγνώμη κιόλας. Η Άννα μας είπε ότι είσαι κλητήρα στα δικαστήρια. Ναι. Περίπου. Μπελαλίδικη δουλειά, Έχει λίγο τρέξιμο. Και επικίνδυνη. Τόσα μούτρα μπαίνω, βγαίνουν εκεί μέσα. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Πώς δεν έχεις. Από δίπλα σου περνάνε. Βγαίνει τουλάχιστον κανένας μισθός της προκοπής. Πώς. Φαντάζομαι και ένσημα βαρέα και ανθυγινά. Τι κουβέντα πιάσαμε τώρα. Ωραία, πολύ ωραία. Να πιάσουμε άλλη. Πού ήσουν το Σαββατοκύριακο, Αντώνη? Στην επαρχία, για δουλειές. Έχει και εκεί παράρτημα ο Κορυδαλός. Ορίστε. Στο κελί σας βάζουν όλους μαζί ή έχει καθένας το δικό του? Μαμά, τι λες? Δεν σας ταΐζουν όμως καλά. Χλωμό σε βλέπω. Αλλά αν νομίσεις ότι μπήκες εδώ μέσα να φας με χρυσά κουτάλια, είσαι γελασμένος. Αντώνη, τι λέει, γιατί δεν μιλάς? Πες της, Αντώνη, που είσαι το Σαββατοκύριακο. Άννα, κυρία Διονυσία, κύριε Μινά, να σας εξηγήσω. Τι να εξηγείς, βρε αλήτη, αυτοφοράκια. Τι? Αυτή τη δουλειά κάνει τώρα η Μάλη. Πληρώνεται και μπαίνει αυτόφορο για λογαριασμό άλλου. Αντώνη, αλήθεια λέει? Κάπως έπρεπε να ζήσω κι εγώ, ρε Ανούλα. Κι εμείς υπήρξαμε φτωχοί κάποτε. Αλλά είχαμε αξιοπρέπεια. Έξω από το σπίτι μου κοροϊδεύεις το κουτορνίθι. Δεν θα κοροϊδέψεις και εμένα. Μα να σας εξηγήσω. Έξω από το σπίτι μου. Μα κυρία Διονυσία. Εσύ δεν έχεις καμία σας δουλειά παρακώ. Εδώ. Δεν είναι όπως νομίζετε. Δεν διαθέτουμε κελιά εδώ. Πού τα άμαθες εσύ όλα αυτά? Τίποτα δεν μου ξεφεύγει εμένα, Μίνα. Αυτό έπρεπε να το έχεις καταλάβει από χρόνια. Χαμπάρι δεν είχε πάρει ο Μίνας? Ότι είχαν ανάψει τα φυτίλια και σε αυτό το σπίτι εννοώ. Ψήλισα αυτιά μου. Εντελώς. Ψήλισα αυτιά μου, μπήκανε βρε πόπο, πως κάποιος άλλος ήτανε. Κι αν είναι αλήθεια, δυστυχώς κυρά μου, στη μάνα σου ολοταχώς. Δεν αντέχω τους συζυγικούς καβγάδες, ειδικά όταν έχει μπλεχτεί η πεθερά. Ρε, πού τα πουλάς αυτά? Με δοκάματα στη λαχαναγορά, Ψεύτη! Ελέηνε! Τι λες, μωρή αχάριστη, που μου έχει πέσει η μέση από τα καφάσια! Αφού δεν σου έχει πέσει από τα καφάσια, δεν κοιτάς τα χάλια σου, θες και γκόμενες! Να! Σιγά, μωρή! Ποιες γκόμενες, μωρή! Έχεις τρελαθεί τελείως! Παραδέξου το αν είσαι άντρας! Αλλά δεν έχεις τα... Μην το πεις! Δεν έχουμε απαραίτητη γονική συνένεση. Δεν έχεις τα κότσια! Έτσι, μπράβο. Μην ρίχνουμε και το επίπεδο. Ρε Μάλη, έχει δίκιο η μάνα μου. Ρε Μάλη είσαι! Αν έχει δίκιο η μάνα σου, να τα μαζέψεις και να πας αυτήν! Βαριές κουβέντες λέτε, παιδιά, και θα το μετανιώσετε, Sorry, κιόλας με όλο το θάρρος. Μην πατάκανε. Επιτέλους! Είχα αρχίσει να απογοητεύομαι. Ο
όχι, όχι. Αυτό είναι το σπίτι που ταιριάζει στην οικονομική μου επιφάνεια. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Δίπλα μου πια μένει... Αϊντόλι! Ναι, πολύ φίλη μου από παλιά. Όχι, την κυρία Βαρδινογιάννη. Δεν έχουμε γνωριστεί. Αλλά θα έχει την τύχη να με γνωρίσει τώρα. Λοιπόν, μόλις είναι έτοιμα τα συμβόλαια, να μου τηλεφωνήσετε. Αχ, μαμά μου! Κοριτσάκι μου! Μαμά μου, πόσο δίκιο είχε! Καλά, σιγά σιγά, μη μου πεις τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Είσαι εδώ και μου φτάνει. Μαμά! Κοριτσάκι μου! Τι έγινε, γιατί κλαις? Στέλλα, τι σήμερα? Και τώρα που ξεφορτωθήκαμε τη σκαρδαδούρα, έτοιμη για τα βόρεια προάστια! Και εδώ είναι το γραφείο. Ξεγοφιάστηκα, περαδόθε. Έχει κι άλλο να μου δείξεις, Διονυσία μου. Αυτό το Διονυσία κομμένο. Ντενίς, παρακαλώ. Γιατί? Γιατί κάθε άνθρωπος έχει το όνομα που ταιριάζει στην τάξη του και στην καταγωγή του. Δεν είναι τυχαίο που σε λένε Σούλα. Όχι, τυχαίο δεν είναι. Εγώ το κόψα. Δεν μ' άρεσε το Τασούλα. Άλλο εννοούσα. Καλή τα κορίτσια δεν είδα. Τι έγινε μετά από εκείνα τα... Νάτες, νάτες, κοίτα. Μόλις φύγαν τα τσιμπούρια από πάνω τους, λιάζονται στην πισίνα. Λες και μιλάς για δέσποτα. Αυτό ήταν πριν. Τώρα όμως είναι κοντά μου και είναι ευτυχισμένες. Τι άλλο θέλει μια μητέρα? Κοίτα να το ρίξεις λίγο έξω για θα σκάσεις από τη στενοχώρια. Σε φορτώνω και εσένα με τα δικά μου. Μην τα λες αυτά. Εσένα και τη Στελίτσα σαν παιδιά μου σας αισθάνομαι. Ξέρεις τι με τσάκιασε περισσότερο? Ότι δεν με πίστεψε. Εγώ θα βάζα το χέρι μου και στη φωτιά για τη Στέλλα. Εκείνη γιατί δεν το έκανε και αμέσως τα μάζεψε και πήγε στη μάνα της. Φοβήθηκε, μητσουρουφλιστή. Είδε ότι ζωρίσανε τα πράγματα χωρίς το μαγαζί και αμέσως έτρεξε στα σίγουρα. Στην καλοπέραση. Καλημέρα. Μπρε, καλώς το Μινά. Με την κουστούμιά του και τα αρώματά του. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που το φυσάει τον παράγυρι? Τι έγινε? Φύσηξε δροσιά στα βόρεια και είπες να έρθεις στην παραλία μεριά. Βασίλη, δεν θέλω κουβέντα μαζί σου. Γιατί ρε αγόρι μου? Γιατί σε σέρνει μέγερα από τη μύτη. Όλους σε σέρνει. Όταν αποφασίσεις να φερθείς σαν άντρας, τότε να έρθεις να μου μιλήσεις. Γέφυρα των στεναγμών σήμερα το χασάπικο. Δίκιο έχει το παιδί. Μας ρίμαξε με τη μούρλα της και δεν της καίγεται καρφάκι. Κι εγώ που νόμιζα ότι περνά ζωή και κότα. Ξεπουπουλιασμένη. Ξαπλωμένη όλη την ημέρα στα πούπουλα, μοιράζει διαταγές σαν να είναι βασίλισσα. Καλέ. Ολόκληρη αναπαράσταση έχει πάνω. Το κυνήγι της Φόξ, της Αλεπούς. Άμα το γυρίσει από την άλλη μεριά, δείχνει την Αλεπού που την τραβολογάνε κάτι σκυλιά. Πω, ξεχάστηκα. Ποιος είναι, καλέ? Σούλα, σε παρακαλώ πολύ. Ό,τι και αν πω τώρα που θα έρθουν αυτοί, εσύ θα κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις. Εντάξει? Εντάξει. Ρενέ, Ντενίζο. Κυρία μου. Πάντα ευγενικός ο Βίκτορας. Περάστε, περάστε. Καθίστε, περάστε. Καθίστε. Όχι εκεί. Είναι η Σύμπα. Αυτήν τη σκότωσε ο Μινάς στην Αφρική με τα ίδια τα χέρια. Σούλα, σε παρακαλώ παιδί μου, επειδή έχουμε μια συζήτηση τώρα, πήγαινε και πες στον Παπαφώτη ότι θα του στείλω μια επιταγή για το φιλανθρωπικό του έργο, λευκή. Ας βάλει εκείνος το ποσό. Για τους φτωχούς θα πάνε. Κατάλαβες? Είναι λίγο αργή. Κατάλαβες, παιδί μου? Ναι, ναι, κατάλαβα. Μπράβο. Άντε τώρα πήγαινε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε σοβαρά πράγματα. Περάστε, καθίστε. Θα τη σκεφτώ τη δική σου περίπτωση. Στο υπόσχομαι.
Για ελεημοσύνη ήρθα. Τι να κάνουμε, έχουν καταλάβει ότι είμαι πονόψυχη και με εκμεταλλεύονται. Μη σπαταλάτε όμως έτσι τα χρήματά σας. Δεν φταίτε εσείς για την κατάτια τους. Απορώ πως τους ανοίγεις την πόρτα σου, Ντενίς μου. Αχ, δεν τους μπορώ τους φτωχούς. Δεν θέλω ούτε να τους βλέπω. Και ποιος τους μπορεί. Καταρχήν δεν έχουν καθόλου καλό γούστο. Θα πάρετε τσάι? Αν και είναι λίγο νωρίς, δεν θα πω όχι. Θα φτιάξω φρέσκο. Αυτό κρύωσε. Δεν βρήκες ακόμα οικιακή βοηθό? Όχι, δυστυχώς. Ήρθαν 5-6 κοπέλες, αλλά δεν μου έκανε καμία, τις έδιωξα. Καλά έκανες. Πρέπει να προσέχεις πολύ. Εμείς με την τελευταία το μετανιώσαμε πικρά. Έκλεψε όλα μου τα κοσμήματα. Όλα? Αμύθιτης αξίας. Γι' αυτό, όπως βλέπεις, δεν φοράω τίποτα επάνω. Έλα βρε μαμά. Πού το θυμήθηκες τώρα? Κάνει κακό στην υγεία σου. Έχεις δίκιο, Βίκτορα. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, αλλά το ότι είχαν συναισθηματική αξία για μένα. Τα περισσότερα ήταν δώρα του Μακαρίτη, του Καρτεάδη. Καταλαβαίνω. Πάω να φτιάξω φρέσκο τσάι και έρχομαι να τα πούμε. Τι έστρωσες στον κόλο σου στον καναπέ? Πήγαινε να βρεις τη μικρή. Α, κυρία Ρενέ μου, πώς τα πετάτε έτσι καλέ. Πού πήγαν οι καλοί σας τρόποι? Βρε μαμά, δεν μου δίνει σημασία. Κάν' τι να σου δώσει. Από μένα περιμένεις να σου πω πώς να ρίξεις μια γυναίκα? Καλά σου λέει βρε Βίκτορα. Δείπμα μου χαλό είσαι. Δεν της αρέσω. Το βλέπω στο ύφος της. Χτες πούλησα τα τελευταία σκουλαρίκια. Άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν. Μα με το ζόρι τώρα... Πήγαινε! Πήγαινε γιατί σε βλέπω να αφήνεις το πιάνο και να παίζεις ακορντεόν στα πανηγύρια. Να για να μάθεις. Ωραία. Βρήκε το δάσκαλό της η Διονυσία. Αχ, Ντενίς, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Σκληρό καρύδι, Ρενέ. Κατά κόσμον, Ειρήνη Τσαούσουλου. Γιατί ξέρετε, ο Μακαρίτης μεγαλογιατρός Καρνεάδης, εκτός από τον τίτλο χείρα μεγαλογιατρού, της άφησε και πολύ μεγάλα χρέη. Ποια είναι λοιπόν η μόνη της ελπίδα? Μια πλούσια νύφη. Δεν σου είπα να μην με ξαναενοχλήσεις? Ρε Ανούλα, σε πήρα απλά να σου πω ότι έπιασα δουλειά στο... Δεν θέλω να ακούσω άλλα ψέματα. Μπούχτισα. Κατάλαβες? Μπούχτισα πια. Άντε πνίξω, Αντωνάκη. Μια φράκια δε σπινισάνα. Τι θέλεις, Βίκτορα? Κάθεσαι και κρυφακούς. Σταμάτα μωρά και εσύ τσουκουτσούκο όλη την ώρα. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Η μαμά μου είπε να... Ναι, κάνεις ποτέ κάτι που να μην στο έχει πει η μαμά? Σπανίως. Ναι, φαίνεται αυτό. Εσύ? Εγώ τι? Κάνεις ποτέ κάτι χωρίς να σου το πει η μαμά? Φυσικά. Εγώ άλλα βλέπω και ακούω. Ναι, δεν ζήτησα τη γνώμη σου. Τι θες και ανακατεύεσαι σε ξένα χωράφια? Αφού ταιριάζουμε. Κατά βάθος. Γιατί δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας? Ταιριάζουμε. Εσύ κι εγώ. Έχεις χιούμορ τουλάχιστον. Είμαστε και οι δύο παιδιά της μαμάς. Παραδέξου το. Αυτές μας χτυπάνε και εμείς χορεύουμε. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά ναι. Είμαι μαμάκιας. Όταν είναι δίπλα-δίπλα, δεν χορταίνω να τους βλέπω. Λες και είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Βρε, Ρενέ μου, όλο θέλω να πω κάτι και δεν το λέω. Να, η Άννα μου, με το Βίκτορά σου νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ. Αχ, Ντενίς μου, στο μυαλό μου είσαι. Δίσταζα όμως να σου το πω, γιατί να... δεν γνωριζόμαστε καλά και φοβόμουν να μην με παρεξηγήσεις. Άντε βρε, τι να παρεξηγήσω. Δεν είσαστε τίποτα τυχαίοι. Αυτό να λέγεται. Αλλά να σκεφτόμουν μήπως η κόρη σου είναι δεσμευμένη. Καταλαβαίνεις? Παντελώς αδέσμευτη, το υπογράφω. Χαίρομαι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα θέλει το Βίκτορα. Αν και ο Βίκτορας είναι ο πιο περιζήτητος γαμπρός αυτή τη στιγμή, αλλά γούστα είναι αυτά. Η κόρη μου θα κάνει ό,τι της πω εγώ. Ο Βίκτορας θα συμφωνήσει. Μα είναι ξετρελαμένος μαζί της. Όλο για αυτήν μιλάει. Βρε, Ρενέ μου, από αυτό έπρεπε να ξεκινήσει πρώτα. Άντε στην υγειά μας, συμπεθέρες. Στην υγειά μας. Μην επιμένεις, σου είπα όχι. Μα γιατί, θα περάσουμε πολύ ωραία. Μα τι έγινε? Κυρία Ντενίς, πέστε της κι εσείς. Την άλλη εβδομάδα διοργανώνουν σουαρέ οι Βαρβέριδες. Και θέλω να πάμε μαζί. Αχ, διοργανώνουν εξαιρετικά, σουαρέ. Μαζεύεται όλο το αφάνγκατε. Να, μαζεύεται όλο το τέτοιο. Εσύ θα λείπεις. Πήγαινε εσύ, εγώ δεν θέλω. Βρε πουλάκι μου, με αυτόν τον κόσμο θα κάνεις παρέα από εδώ και πέρα, κατάλαβε το. Έχει δίκιο η μητέρα σου, Άννα μου. Στο κάτω-κάτω θα σε συνοδεύει ένας Βίκτορ Καρνεάδης.
Αν πεις το ναι, θα με κάνεις πολύ ευτυχισμένο. Ούτε πρώτα σιγά μου να μου κάνεις. Λοιπόν. Έλα, πουλάκι μου, πες το ναι. Μην το παιδεύεις. Τέλος πάντων, θα το σκεφτώ. Θα το πει το ναι. Θα το πει και αυτό και το άλλο. Ανά. Και το είπε το ναι η Ανούλα. Μην ταράζεστε. Το ναι για το σουαρέ. Και πολύ καλά έκανε. Γιατί ο Βίκτορας μπορεί να είναι μαμάκιας, αλλά μια γοητεία την έχει. Κάτσε στο πιάνο, της αφιέρωσε τη μικρή νυχτερινή του Σοπέν και ήρθε η μικρή Ανούλα και λιγώθηκε. Στέλλα, είσαι καλά? Όχι. Τι έχεις? Υποψίες. Δηλαδή? Στέλλα μου! Μη φωνάεις και μας πάρουν χαμπάρι. Έλα, έλα, μπες μέσα. Φέρε πιο κοντά αυτό το διάολο, δεν φτάνω. Ορίστε, μπαμπά μου. Μινά, απαιτώ στο τραπέζι να προσέξεις τους τρόπους σου. Δεν έχασες από ταβέρνα εδώ. Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Διαφορετικά θα τρως μόνος στην κουζίνα. Το έχεις κάνει και μπίταν άλατο. Μπαμπά μου, κάθισε να φάμε, σε παρακαλώ. Άφησέ τον. Άφησέ τον να πάει να φάει μόνος στην κουζίνα. Εσύ συνεχίστε. Εσύ τι έχεις? Τίποτα. Πώς τίποτα, δεν βλέπα τα μούτρα σου. Σου είπα τίποτα. Κάτι πρέπει να έχεις να τρώγεις σε συνέχεια, ε. Α, για κάντε μου τη χάρη. Είχα να σας πω κάποια πράγματα μετά το φαγητό. Αλλά δεν μπορεί κανείς να βάλει μια μπουκιά εδώ μέσα με την ησυχία του. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα. Κι εγώ έχω κάτι να σου πω. Κι εγώ. Μην πετάγεσαι σαν τα ρεπανάκια. Τώρα μιλάω εγώ. Έχω πάρει ορισμένες αποφάσεις για το καλό όλων μας. Και δεν δέχομαι καμία αντίρρηση. Α, αποφάσεις για μας δηλαδή? Δεν κάνω διάλογο. Δημοκρατικότατη όπως πάντα σε βρίσκω. Εσύ μικρή, αραβωνιάζεσαι. Τι κάνω? Ναι, τα κανονίσαμε με τη Ρενέ, τα συμφωνούμε σε όλα. Α, μπράβο. Καλά Στέφανα σας εύχομαι. Και εσύ κοίταξε να χωρίσεις από αυτόν τον αχαήρευτο. Μανούλα, επειδή έχεις πάρει φόρα και δεν ξέρεις τι λες, σου λέω ότι από εδώ και πέρα ό,τι κάνω στη ζωή μου είναι δικό μου θέμα. Κι εγώ επίσης. Πες στην κυρία Καρνεάδη να τον χαίρεται το γιώκα της, αλλά δεν μου κάνει. Πρωτο τι γίνεται εδώ πέρα? Κάνατε κόμμα για να μου πάτε κόντρα? Αυτό είναι το ευχαριστώ που σας φροντίζω. Αλλά ξέρω, εσύ την ξεσηκώνεις. Είναι μεγάλη πια. Μπορεί να αποφασίζει μόνη της. Δεν έχει ανάγκη ούτε από μένα ούτε από σένα. Εσύ φταίς για όλα. Από μωρό που ήσουνα, της έδινες το κακό παράδειγμα. Όλα τα στραβά από σένα την πήρα. Ναι, ναι, φύγε τώρα. Για να μην είσαι μπροστά να τα ακούσεις. Σταμάτα. Δεν κάνει να συγχύζεται. Μπα, γιατί? Τη βιάσαν οι ευαισθησίες. Να τα. Μας την έκανε τη ζημιά ο Μανάβης. Α, και για να μην το ξεχάσω, την άλλη εβδομάδα γυρίζω στο σχολείο. Τελειώνει η αδειά μου. Χόρτασα από σουαρέ και πισίνες. Αν νομίζεις ότι εγώ θα χάσω τέτοια ευκαιρία, είσαι γελασμένη. Θα τον πάρεις στο Βίκτορα και θα πεις και ένα τραγούδι. Αυτός θα παίζει πιάνο και εσύ θα τραγουδάς. Άννα, περίμενε, σε παρακαλώ. Θα σου πω. Τι θες εδώ? Θα με ενοχλείς και στη δουλειά μου τώρα? Κάθε μέρα ερχόμουν. Έλεγα δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα γυρίσει. Ωραία, γύρισε. Γεια σου τώρα. Να σου πω. Ήθελα να μου δώσεις μια ευκαιρία να σου εξηγήσω. Έχω μάθημα τώρα. Έχεις 1,5 λεπτό να μου πεις γιατί τόσο καιρό με φλόμωσες στο ψέμα. Δεν προλαβαίνω. Ωραία, γεια σου τότε. Θα σε περιμένω στο καφέ όταν σχολάσεις. Θα σε περιμένω μέχρι να έρθεις. Αχ, το κουτόρνο ήρθε 2,5 μηνών έγκυος και δεν το πήρε χαμπάρι. Την έκανε τη ζημιά το μουλοχτός και τώρα δυσκολεύω πολύ τα πράγματα. Και τώρα? Δεν ξέρω. Κάτι θα σκεφτώ. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, μπας και σου ξεφύγει τίποτα. Αυτά που σου είπα, κάηκες. Καλέ παιδιά είμαστε τώρα. Βρεσούλα, ξέρεις τι λέω. Δεν έρχεσαι να μείνεις εδώ μαζί μας, να μην πηγαίνω έρχεσαι, να έχω κι εγώ μια παρέα, να μιλάω. Πώς μαζί σας δηλαδή, εδώ στο σπίτι? Στο δωμάτιο υπηρεσίας.
Στο δωμάτιο υπηρεσίας. Γιατί? Είναι μεγαλύτερο από το διάρρητο δικό στα ταμπούρια. Θα μου κόψεις και μισθό. Φυσικά, θα με βοηθάς στις δουλειές και... Ας τον Ντενίς. Αν ψάχνεις για υπηρέτρια, βάλε αγγελία. Σούλα, δεν κατάλαβες. Αν ψάχνεις για μια φίλη, να λες τον πόνο σου και να σε καταλαβαίνει, την είχες. Δεν χρειαζόταν να της κόψεις και μισθό. Σούλα! Κοίτα του πέι, Σούλα. Μόνο δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω που θέλω να σας κάνω ανθρώπους. Εσύ κτίριο όλοι σας. Δεν θέλω κανέναν. Μόνη μου. Ήρθες. Δεν με περίμενες, Μετά τον πέμπτο καφέ, όχι. Αυτό σκεφτόμουν και ήρθα. Θα έχουν πειραχτεί τα νεύρα σου με τους καφέδες. Θα πάρεις κάτι. Μια καθαρή εξήγηση. Έχεις λεφτά να πληρώσεις. Έχεις δίκιο να είσαι θυμωμένη. Δεν είμαι θυμωμένη. Έξαλλη είμαι. Γιατί μου είπες τόσα ψέματα. Για να είμαστε δίκαιοι, εγώ δεν σου είπα τίποτα. Μόνη σου έβγαλες το συμπέρασμα ότι είμαι κλητήρα στα δικαστήρια. Αφταίω κιόλας. Κάτσε, βρε Άννα, κάτσε, θα σου εξηγήσω. Φοβόμουν να σου πω τη δουλειά κάνω. Γι' αυτό σου απαντούσα με μισόλογα. Και τώρα είναι καλύτερα που έγινες ρεζίλη. Αυτοφοράκια. Νόμιζα ότι αν σου έλεγα την αλήθεια θα έφευγες. Τόση εμπιστοσύνη μου είχες. Άννα, δεν μπορώ άλλο μακριά σου. Σε σκέφτομαι μέρα νύχτα. Ξυπνάω και κοιμάμαι με τις σκέψεις σου. Ακόμα και στη δουλειά κάνω γκάφες. Τι γκάφες δηλαδή. Φωνάζεις τον πρόεδρο του αυτόφουρου με το όνομά μου. Όχι, τελειώσαμε αυτά. Δεν δουλεύω πια νύχτα. Τώρα δουλεύω σε συνεργείο. Γι' αυτό είναι μαυρισμένα τα νύχια σου. Ναι, γι' αυτό. Βλέπεις, εμείς τα λαϊκά παιδιά δεν κάνουμε μανικιούρ. Ούτε βάζουμε κρεμούλες για να είναι τα χεράκια μας μαλακά και αφράτα. Και σκλήθρες έχουμε και κάλους έχουμε, αλλά ξέρουμε να αγαπάμε. Δεν έχετε τον τρόπο να το δείχνετε εσείς τα λαϊκά παιδιά. Ναι, εντάξει. Μετανιώσαμε γι' αυτό. Ωραία, και τώρα τι περιμένεις. Να πέσω στην αγκαλιά σου. Όχι. Το ξέρω πως τα έχεις αλλάξει. Καλό μάθε τη μεγάλη ζωή. Εξάλλου εγώ τι μπορώ να σου προσφέρω. Πάλι λάθος συμπεράσματα βγάζεις. Σ' αγαπάω, βλάκα. Αλήθεια μου λες. Γιατί νομίζεις ότι ήρθα να σε βρω. Δεν με νοιάζει τι δουλειά κάνεις. Με πλήγωσες που μου είπες ψέματα. Δεν σου ξαναπώ ψέματα, μωρό. Ποτέ, 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 ποτέ. Αντώνη. Πάντως πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Η μαμά μου ετοιμάζεται να μαραβωνιάσει. Δεν μιλάς σοβαρά. Πολύ σοβαρά μιλάω. Ξέρεις άμα της μπει κάτι στο μυαλό. Μη μου πεις ότι σκέφτεσαι να ξαναγυρίσεις αυτό το ρεμάλι. Μαμά, αν μπορούσα να πάρω μια απόφαση, θα την είχα πάρει ήδη. Καλά, τσίπα δεν έχεις επάνω σου. Τέτοιο πατέρα θες για το παιδί σου. Είναι και δικό του παιδί. Αυτό να το σκεφτότανε όταν πήγαινε με την Τέπη. Πού ξέρεις εσύ για την Τέπη? Εγώ. Εσύ μου το πες. Εγώ δεν σου είπα το όνομά της. Μου το πες, μου το πες, μου το πες, αλλά ήσουν ταραγμένη και δεν ήξερες τι έλεγες. Μαμά, δεν σου είπα ποτέ για την Τέπη. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα βάλεις μαζί μου τώρα επειδή χτυπήσαν κόκκινο οι ορμόνες σου. Σαν να μην μας τα λέει καλά η κυρία Διονυσία. Έβαλε ο διαβολάκος την ουρά του πάλι και σου πήρε τα μυαλά σου μέσα από το κεφάλι. Επιτέλους, βρε Στέλλα μου, δεν καταλαβαίνεις ότι η μάνα σου έχει βάλει την ουρίτσα της και έχουν γίνει όλα. Μην πω. Άντε, βρε, κάνε κάτι, μην επηρεάζεσαι. Ξεσηκώθηκες να φύγεις, πια δεν μ' αγαπά. Καλέ, πάρτον, πάρτον, μη δηλιάζεις. Έτσι. Πάμε, μαέστρο, άστε να μιλήσει. Ναι. Ποιος είναι? Η Τέπη. Ποια? Η Τέπη. Ξέχασες τη φωνή μου? Ποια Τέπη? Δεν ξέρω καμιά Τέπη. Τρελήσε, κοπέλα μου, τι θέλεις από μένα? Άσυχτη! Ούτε με την εγκυμοσύνη της Στελίτσας δεν μαλάκωσε. Τι πια? Είναι έγκυος η Στελίτσα? Ναι. Αυτά είναι νέα. Ο Βασίλης το ξέρει?
Όχι. Με όρκησε να μην πω τίποτα σε κανέναν. Εγώ όμως δεν έχω δώσει τέτοιον όρκο. Μα να μου πει τέτοιο πράγμα. Έλα, έλα. Μην κάνεις έτσι. Ντρέπεται. Πού είμαστε φιλενάδες. Έλα, έλα. Μην κάνεις έτσι. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις. Αμα άδικο έχεις να με λυπάσαι. Όχι, βρε. Δεν σε λυπάμαι. Σε νοιάζομαι. Αλήθεια? Επειδή δεν το δείχνω τόσο καιρό. Έτσι είμαι. Μονόχνοτος. Ναι, σε μισή ώρα στην κεντρική πλατεία. Εκεί που μ' άφησες προχθές. Φιλάκια, σ' αγαπώ. Κυρία Ντενίς, τι μου προτείνετε? Τι πέτρα για το δαχτυλίδι? Σταμάτα, βρε Βίκτορα, αυτό το Ντενίς. Μωμόνα με λες. Καλά λέει. Σε δύο μέρες θα γίνεται και επίσημα ζευγάρι. Ωραία. Μαμά, διαμάντι ή σμαράγδι? Ό,τι να είναι. Ό,τι θες πάρε, μόνο να είναι χορταστικό, ε. Κοτσάμ κορίτσα να σου δίνω. Βεβαίως. Αναλόγως πηγαίνουν αυτά. Στέλλα! Στέλλα! Άνοιξε μου! Παναγία μου. Στέλλα! Μα τι φωνές είναι αυτές. Θέλω να δω τη γυναίκα μου. Στέλλα! Στέλλα! Πανάθεμάτωνε! Τι συμβαίνει, Ντενίς, ποιος είναι? Ο εραστής των δυτικών προαστίων. Ποιος? Ένας αλήτης που ενοχλεί τη Στέλλα. Θα σας εξηγήσω, Στέλλα, άλλη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ. Να φύγετε από την πίσω πόρτα. Στέλλα! Μαμά, τι γίνεται έξω, ποιος φωνάζει? Ο Βασίλης, αυτή η ρουφιάνα, η Σούλα, άνοιξε τη στομάρα της. Ο Βασίλης! Τι κάνεις, κύριε! Δεν τρέπεσαι, κοντζάμα άντρας, να πηδάς τις μάντρες σαν τον κλέφτη. Κατέβα κάτω! Μη σπάσει κανένα πόδι. Ορίστε. Εδώ είναι η πόρτα. Μπες μέσα σαν νοικοκύρης άνθρωπος και φρόντισε να βγεις με τη γυναίκα σου. Μινά, τον έδιωξες. Μπράβο, Μινά. Ασυκτήρι, Μινά. Στέλλα. Έξω από το σπίτι μου, βρε. Ποιος σε κάλεσε? Εγώ. Τι? Εγώ τον κάλεσα, Διονυσία. Δεν έχω δικαίωμα να καλέσω έναν άνθρωπο στο σπίτι μου. Μινά, μεθυσμένος είσαι. Στα ταμπούρια σου να πάλι. Τι είναι αυτό που λες? Θα σου εξηγήσω αμέσως τι λέω. Προχώρα. Με τραβολογάς, σου λέω, με τραβολογάς, βρε. Προχώρα με το καλό ή θα με δεις και με το άσχημο. Εσύ φταίς, βρε αλήτη. Εσύ φταίς για όλα. Προχώρα. Θα έχετε πολλά να πείτε. Μινά, ή με αφήνεις να μπω ή... Ή τι? Τι θα κάνεις, Διονυσία, θα με δείρεις? Μόνο αυτό δεν έκανες τόσα χρόνια. Όλα τα άλλα τα έκανες. Κι εγώ τα ανεχόμουνα γιατί σ' αγαπούσα. Έφτασε όμως ο κόμπος στο χτένι. Μορ, τι μας λες? Σκάσε, μιλάω. Εντάξει. Και σκυλή να ήμουνα, με τόσα που είχα τραβήξει τόσα χρόνια, μια δαγκονιά θα την έριχνα που να πάρει. Εγώ όμως ούτε αυτό. Έσκυβα το κεφάλι, κατάπινα την τροπή μου. Γινόμουν ρεντίκολο σε γνωστούς και φίλους γιατί σ' αγαπούσα. Ήσουνα η γυναίκα μου. Εγώ σ' είχα διαλέξει. Δεν με ένοιαζε τι θα πούνε οι άλλοι. Και τη μούρλα σου, μωρέ, κι αυτή την αγαπούσα. Δεν μπορώ όμως άλλο. Μας ρήμαξες με τα καμώματά σου. Σκέφτηκες ποτέ κανέναν άλλο εκτός από την αφεντιά σου? Τις κόρες μας τις σκέφτηκες ποτέ? Μόνο γι' αυτές τα έκανα, χάριστε. Μια ζωή που φρόντιζε για σας. Φροντίδα το λες εσύ αυτό? Όλα κατά πώς αρέσανε εσένα. Αχ, Βασίλη μου, πάμε σπίτι μας. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Μην πεις κουβέντα. Πάμε στο δωμάτιό μας. Προχώρα. Τα κατάφερες, βρε αλητήρι, ε. Αλλά τέτοιο κουτορνήθι που είναι. Διονυσία. Πήγαινε, Μαρή, πήγαινε μαζί του. Χαίστηκα εγώ για σας. Εγώ την εγγονή μου σκέφτομαι που θα υποφέρει. Μια σιχτήρ μουρλέγκο. Στα τσακίδια. Και εκεί δεν μου ξαναγυρίσει με την ουρά κάτω από τα σκέλια όταν στα φορέσει πάλι. Δεν θα ξανάρθω, στο υπόσχομαι. Και όταν γεννηθεί το παιδί με το καλό, μία φωτογραφία, θα στη στείλω. Έτσι για να δεις ότι δεν σου κρατάω κακία. Βρεός, κοπρόσκυλο.
που θα με ειρωνευτείς κιόλας. Α, και πες αυτή την Ντέμπη να μην ξαναενοχλείς τον άντρα μου. Γύρισε στην αγκαλιά μου πάλι. Σαν δεν τρέπεσαι. Έτσι κι αλλιώς σε είχα ξεγραμμένη. Έχω κι άλλη κόρη να σκεφτώ. Πού είσαι εσύ μικρή τέτοια ώρα? Άντε τσακίσου κι άλλα σπίτι σου. Είμαι με το μέλλοντα σύζυγό μου. Με τον Βίκτορα. Αχ, μπράβο κοριτσάκι. Μπράβο μωρό μου, μπράβο εσύ τουλάχιστον. Καταλαβαίνεις ότι το κάνω για καλό σου. Πολλά φυλάκια να του πεις. Πάρ' το να του τα δώσεις ίδια. Έλα κύριε Διονυσία. Ποιος είναι? Ο Αντωνάκης δε, ο γαμπρούλης σου. Μην ανησυχείς για την Ανούλα. Κορώνα στο κεφάλι μου θα την έχω. Δεν είναι δυνατό. Δεν μπορεί να σημαίνει αυτό. Εφιάλτη βλέπω. Γιατί θε, γιατί, τι έχω κάνει, τι αμαρτίες πληρώ. Κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να βρω να κάνω. Θα τον εξαγοράσω. Ένα ρεμάλι είναι. Πόσο θα αντισταθεί σε τόσα εκατομμύρια. Ναι, η Ντενής είμαι. Χαίστηκαν σε ξύπνησα. Μη μου χασμουριέσαι. Άκου να δεις. Έχω ανάγκη από ρευστό. Θα τα πουλήσεις όλα. Και το μανάβικο και το ακίνητο δίπλα. Αύριο κιόλας. Δεν με νοιάζει που θα βρεις πελάτη. Εσύ είσαι μεσίτης. Τόσα λεφτά θα πάρεις. Ακούς τι σου λέω εγώ. Θα τα πουλήσεις όλα. Εσύ κτήρκεσαι. Εσύ τα κάνες όλα. Έπεσες τόσο χαμηλά. Από χαμηλά πρέπει να σηκωθεί κανένας ψηλά. Ξέρεις τι σου χρειάζεται σένα? Ένα χέρι ξύλο. Αλλά σέβομαι τα χρόνια που ζήσαμε μαζί. Πού πας? Εκεί που έπρεπε να έχω μείνει από την αρχή. Στο σπιτάκι μου. Στη γειτονιά μου. Στους δικούς μου ανθρώπους. Εσύ μείνε εδώ στο ανάκτορο. Μιλάμε τα κάδρα, τις πορσελάνες. Κι άμα βαρεθείς τη ζωή σου... Κοντζάν πισινάρα έχεις, πέσε μέσα και πνίξου. Στο διάολο να πάτε όλοι. Εγώ φταίω που θέλω να σας κάνω ανθρώπους. Τι έγινε, Ντενής μου? Δεν κατάφερες να τους κάνεις ανθρώπους, ε? Πούς ακόμα, έπεται η συνέχεια. Α, πολύ καλά κάνεις, πιέσαι ένα ποτηράκι έτσι να συνέβει. Μόνο που θα πιω κι εγώ ένα. Έλα, μην κλαις, γεια μας. Αχάριστοι όλοι! Πίνω και μεθώ, ο Χαμάν μέρα νύχτα τραγουδώ. Ο Χαμάν μέρα νύχτα τραγουδώ. Και το τέρτι μου, ο Χαμάν στο μπουζούκι μου ξεσπώ. Αχ, έπινε και θρυνούσε. Θρυνούσε και έπινε. Για λύπηση ήταν η καημένη, αλλά μη με πείτε κακιά, δεν τη λυπάμαι. Ήθελε έστα και παθέστα. Μήπως ήρθαμε νωρίς? Στην ώρα μας ήρθαμε. Έλα, πάμε. Ξύπνα, Διονυσία. Ντενής, ξύπνα, ήρθε η συμπεθέρα. Ποιος είναι? Έλα, ήρθαν για τα ραβωνιάσματα. Σήκω, άστα, να δω πώς θα τα μπαλώσει τώρα, έτσι που τα έκανες. Σιγά, καλέ, σιγά πια. Ω, Παναγία μου. Όπα, όπα. Πάρ' το αλλιώς. Ντενής. Μαμά, τι πάθατε? Τι ώρα είναι? Τι μέρα έχουμε? Τι είναι? Και ποια χρονιά? Άστο βρε, τα βιαστήκαμε για δύο μέρες, αυτό είναι όλο. Μήπως κάναμε λάθος?
Δεν είχαμε πει την Κυριακή. Κυριακή, ναι, ναι. Περάστε. Περάστε. Πέρνα φλουφλή. Αυτά είναι για σας. Ευχαριστώ. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ και ήμουν αναστατωμένη. Συμβαίνει κάτι? Όχι, αλλά από τη χαρά μου. Τη χαρά μου δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και... Η... Άννα. Ποια Άννα? Α, η Άννα. Η Άννα είναι με τον πατέρα της για σκι. Και αποκλειστήκανε. Αποκλειστήκανε. Με τέτοιον καιρό. Πού πήγανε? Στην Ελβετία. Μπράβο, στην Ελβετία. Λοιπόν, καθίστε να φτιάξω ένα καφεδάκι. Εγώ θέλω ένα διπλό πάντως. Για Ελβετία, μωρή βλαχάρα, που θα δουλέψει σε μένα. Μαμά, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται? Δεν σε έχω για να καταλαβαίνεις, Βίκτορα. Σαν να μου φαίνεται ότι πήγε περίπατο ο αραβόνας. Καλά, μαμά. Μη θυμώνεις. Κρίμα. Κρίμα, γιατί είχε πέσει στα δίχτυα μας η ταμπουριώτισσα. Είχε το θράσος να το παίζει γαλαζοαίματη η πλέμπα. Γελάνε όλα τα βόρεια προάστια μαζί της. Σώψεται η ανάγκη. Αλλιώς ούτε τη σφουγγαρίστρα μου θα έδινα να πιάσει. Αμ και αυτό το συμπεθέρα, εδώ μου κάθεται. Μαμά, εγώ το μονόπετρο τι θα το κάνω? Ποιο μονόπετρο, βρε βούρλο. 20 ευρώ κάνει. Αν είχαμε λεφτά για μονόπετρο, θα ξεπληρώναμε την υποθήκη του σπιτιού. Τόβολα! Έξω από το σπίτι μου! Έξω! Τι δεν είσαι, μωρή. Διονυσία με λένε. Έχει το διάλειο έξω από το σπίτι μου. Έξω! Έξω! Ούστ! Έλα, έλα! Ούστ, λέμε! Φύγετε με το καλό, γιατί έτσι και ξυπνήσει το ταμπούρι μέσα της, θα τους πάρει ο διάολος. Αχ, όχι. Έλα, μη μου καταρρεύσεις τώρα. Έλα, βρε κούτι, αραβώνες δεν ήθελες? Αραβώνες σου έχω. Έλα, ας μαζέψουμε τα κομμάτια μας και ας φύγουμε, ίσα που προλαβαίνουμε. Λοιπόν, εμείς θα σας παντρέψουμε, αν θέλετε φυσικά. Το ρωτάς, έκλεισε κουμπαριά. Αδερφούλα μου, να ζήσετε. Κι αν αρχίσουν να χτυπάνε τίποτα τηλέφωνα με Πέπι, Ντέπι και τέτοια, μην τσιμπάς, η μάνα μας θα είναι. Και στα δικά σας, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μήπως βιάζεσαι λιγάκι? Ούτε ένα σινεμά δεν με έχεις πάει ακόμα. Θα σε πάω και σινεμά, τι? Κοίτα, μην ξοδευτείς. Και με ρώτησες εμένα αν θέλω γάμους. Πώς, κυρία Σούλα, έτσι αστεφάνωτο θα τα αφήσει το παλικάρι μας. Έναν τους γάμους, γιατί θα πήξουμε στα ρίζια. Δεν πειράζει. Να έχουμε λόγους να το γιορτάζουμε. Να γλυκάνει λίγο το πικραμένο χείλη μας. Κι ας είναι μια θέση άδεια. Δεν βαριέσαι. Αχ, ρε παπά μου, μη στενοχωριέσαι. Κάποια στιγμή θα καταλάβει το λάθος της. Έλα, δεν θέλω μελαγχολίες τώρα. Αρκετά περάσαμε. Στην υγεία μας. Εσύ με ρέγουλο το κρασί, Καλά σου λέει. Πιο γλυκά, καλέ, θα τους αγριέψεις πάλι. Μπες πιο μέσα, έλα. Πες και μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαμά, αν ήρθες για να... Όχι, δεν ήρθα να κάνω διάλογο. Ήρθα να πω αυτά που έχω να πω και θα φύγω. Ωραία, πες τα σύντομα, γιατί ήρθες και ακάλεστη και μας έκοψες πάνω στο γλέντι. Ήρθα να ζητήσω συγγνώμη. Και πρώτα απ' όλα από σένα, Βασίλη. Σε σένα έκανα το μεγαλύτερο κακό. Αν μπορέσει να με συγχωρέσει εσύ, θα με συγχωρέσουν κι άλλοι. Αν εξαρτάται από μένα, σε συγχωρώ. Δεν θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου χωρίς γιαγιά. Αλλά κοίταξε να αλλάξεις, γιατί την ψωνάρα σου δεν την άντεχω. Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι για σένα. Τι είναι αυτά? Τα συμβόλαια του Μανάβικου και του Ακίνητου δίπλα. Εσύ τα έχεις αγοράσει? Εγώ. Ρε Διονυσία, δεν παίζεσαι. Τώρα με συγχώρεσες, δεν έχει άλλο. Και αυτά είναι για εσάς. Δώρο για το γάμο σας. Είναι τα συμβόλαια του σπιτιού. Μπορείτε να το πάρετε, να κάτσετε, να το πουλήσετε, να το κάψετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Πού πας?
Ένα κρασί δεν θα το πιεις να ευχηθείς στα παιδιά? Ναι, κυρία Διονυσία, δεν θα μας ευχηθείς. Ναι, ρε μαμά, τι να το κάνω το σπίτι. Εγώ εσένα θέλω. Καλέ, θα ευχηθεί. Ορίστε. Άντε, γεια μας. Να ζήσετε. Να ζήσετε, παιδιά. Γεια μας. Στις χαρές όλων μας. Τι λέει ο Χασάπακλα? Πίνε. Θα σου πω το πρωί με τον καφέ. Έλα. Έλα, κάτσε, κάτσε. Μη στέκεσαι όρθια. Εδώ. Εδώ, δίπλα μου. Έβαλε την ουρά στα σκέλια και κάθισε. Μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Βέβαια, μη φανταστείτε ότι άντεξε και πολύ. Διονυσία είναι αυτή. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Εσύ, βρε, θα έρθεις στο γάμο ή η παλιά μας τεχνικό σκηνό θα στείλεις κανέναν άλλον? Μαμά. Και εσύ, αύριο το πρωί, να πάμε να πάρουμε ένα κουστούμάκι. Κουμπάρος θα γίνεις. Δεν μπορεί να είσαι σαν τον Γύφτουλα. Μαμά. Διονυσία. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω που θέλω να σας κάνω ανθρώπους. Δεν είναι μια, είναι εκτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι εκατομμύρια, είναι παντού, είναι κι όπου μετράς νύφες μέτρα και πεθερές. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι, καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι φτά είναι, ναι, αυτές είναι. Κι όπου μετράς τις λύπες μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά πανάθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές επτά, πατήσια και μοσχά το κάνουνε.